Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Εκπομπή χωρί περιστροφέ και το θέμα απόψε που θα συζητήσουμε είναι το ΓΕΣΥ. Τα όσα ακούστηκαν τι τελευταίε σχεδόν 10 μέρε με αποκορύφωμα τη σημερινή στην Επιτροπή Ελέγχου τη Βουλή είναι απίστευτα. Γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα για τα οποία απαιτούνται απαντήσει και μάλιστα ξεκάθαρε απαντήσει. Απαντήσει χωρί περιστροφέ. Οδεύει ή όχι προ τον κρεμό το ΓΕΣΥ. Κι οι κίνδυνοι ελοχεύουν. Η εφαρμογή τη νομοθεσία στο ΓΕΣΥ και ο επεπτικό έλεγχο. Η μαύρη λίστα των καταχρήσεων. Ο φορολογικό έλεγχο των παρόχων και ο κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Υπάρχει ή όχι η οχι παρανομια Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά στι συμβάσει με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το γεφύρι τη Άρτα και η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Η προσβασιμότητα η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεχωμένων υπηρεσιών καθώς και άλλα θέματα. Για αυτά τα θέματα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή χωρίς περιστροφές τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μιχάλη Χατζιπαντέλα, ο οποίος θα μας δώσει τις απαντήσεις. Κύριε Υπουργέ, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν έρθουμε εδώ, είμαι ενήμερος και γι' αυτόν σας προειδοποιώ ότι θέλω απαντήσεις καθαρές. Είμαι ενήμερος από την έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Πλήρω. Είμαι ανήμερο από μια άλλη έκθεση, η οποία είναι του Επιτρόπου Εποπτεία του ΓΕΣΥ, η οποία υποβλήθηκε από τι 12 Δεκάτου το 2021 και δεν ελήφθη την υπόψη ποσό. Είμαι, η γνώση επίση τη απόψη τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, καθώ επίση και των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών. Τα όσα ακούστηκαν, πρώτη φορά να ακούστηκα για οργανισμό τέτοια πράγματα στη Βουλή. Και σα ρωτώ. Το πρώτο ερώτημα, οδεύει ή όχι προ τον κρεμό το Γεσί, Όχι, δεν οδεύει. Δηλαδή, πού το στηρίζετε εσεί, θα τα, θα τα δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά. Δηλαδή, θέλω να ξεκινήσω να κάνω έναν πρόλογο. Το Γεσί είναι ένα πρωτοποριακό νέο σύστημα υγεία. Μπορώ να το χαρακτηρίσω σαν ένα μωρό, δύο χρονών περίπου, που αυτόν τον μωρό έχει γεννηθεί, αλλά πρέπει να το μάθουμε πώ να περπατά, πώ να μιλά, πώ να λειτουργεί. Είναι λογικό ένα νέο σύστημα που δημιουργήθηκε εν καιρό πανδημία να έχει κάποια προβλήματα. Είναι λογικό ένα σύστημα που εφαρμόστηκε εν καιρό πανδημία να έχει κάποια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τα έχουμε εντοπίσει εμεί στο Υπουργείο Υγεία. Αυτά που ακούσαμε σήμερα στη βολή είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε και θέλω να αναφέρω ότι αρκετά από αυτά τα πράγματα που ακούσαμε σήμερα τροχιοδρομήσαμε και τις κατάλληλες λύσεις. Κάποιες από τις λύσεις θα τις δίναμε την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δυστυχώ νόσησαμε με κορονοϊόν, άρα έπρεπε να έχουν καραντίνα. Άρα δεν, δεν μα δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε μια έκπληξη στη Βουλή με το να ανακοινώσουμε κάποιε λύσει για αυτά τα προβλήματα. Αλλά αυτέ τι λύσει που θα τι δίναμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιε από αυτέ θα δοθούν σε συνάντηση που θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ. Εγώ θα πάρω <coughs> τα πράγματα έναν ένα. Ό,τι Έχετε θέλετε. Κύριε Υπουργέ, ότι, ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Είναι και εγώ λέω ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του ΟΕΓΕΣΥ, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ. Σωστά. Και ο κόσμο, όλο και οι ομιλούντες, το θέλουμε όχι μόνο να επιβιώσει. Αλλά να είναι το καλύτερο σύστημα που υπάρχει. Ποτέ. Θα το ενισχύσουμε. Όχι μόνο, όχι μόνο θα, θα επιβιώσει το, το ΙΕΣΥ, αλλά θα το ενισχύσουμε. Εγώ και κάποια στιγμή θα σας τα πω Μάλιστα. τα σχέδιά μας για να το ενισχύσουμε. Παραλύτε. Εγώ κύριε Υπουργέ, όμως ακούοντας τη δήλωση yeah. του κυρίου Υπουργού ότι τι να κάνετε, και ότι είναι μόνο δύο-τρία χρόνια και πρέπει να του δώσουμε ένα μωρό το οποίο να αναγιώνεται, να μιλήσω έτσι απλά εγώ, να καταλάβει και ο κόσμο. Σίγουρα είναι μωρό. Αλλά για να πάρει τη σωστή κατεύθυνση πρέπει να έχει την καλύτερη τροφό. Και την καλύτερη κυβερνάντα για να απτυχθεί σωστά αυτό το μωρό, αυτόν το μικρό σωστά. παιδί που λέγεται και εσύ. Σωστά. Όμω οι κατηγορίε οι οποίε ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή, αυτή η κυβερνάντα και, και αυτή η τροφός φαίνεται ότι δεν λειτουργεί σωστά. Όπω φαίνεται και από τι εκθέσει. Κάπου τα πράγματα πάνε στραβά. Δε, δε, και εγώ δε, να, πω, ε, να είμαι σαφή, ο ΑΗ. Αυτή είναι η τροφό. Δεν λειτουργούν. Όλα σωστά. Ένα μεγάλο ποσοστό λειτουργεί σωστά. Άρα α, κάποια από τα πράγματα που δεν λειτουργούν σωστά, αυτά θα τα διορθώσουμε. Δεν μου βοηθάτε. Πείτε μου συγκεκριμένα. Ωραία, Εμένα αφού... μου αρέσει συγκεκριμένα Ωραία. πράγματα. Βάζω το εξή. Είναι επαρκής ή όχι ο προπολογισμό του για εσύ? Είναι επαρκής. Πο, με πιο, πιο, με, με, με τι, τι προβλέπει ο υπολογισμό. Ένα, υπάρχει ένα σφαιρικό προπολογισμό, 1,3 δι. Σημαίνει ότι έχει 1,3 δι, αυτά είναι τα έσοδα σου, αυτά πρέπει να είναι τα έξοδα σου. Μάλιστα. Εφαρμόζεται πιστά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ή μήπω υπάρχει κίνδυνο να ξεφύγουμε. Γιατί Με... ακούσαμε σήμερα ότι οι εισφορέ πρόκειται να αυξηθούν μέχρι 3.000 για τον κάθε εργαζόμενο. Θα αυξηθούν οι εισφορέ, εάν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα και να σταματήσουμε τι καταχρήσει. Α, θα πιάσουμε σειρά σειρά και τι καταχρήσει. Άρα λοιπόν, με τα σημερινά δεδομένα όπως εσεί τα βάζετε, είναι βιώσιμο νοουμένου ότι νοουμένου, πάρουμε δηλαδή, αυτά τα μέτρα τον επόμενους ένα με δύο μήνε. Αν <αχ> δεν πάρουμε αυτά τα μέτρα για να σταματήσουν αυτέ οι καταχρήσεις και να το διορθώσουμε, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό <αχ> το αποδέχονται όλοι. Κύριε Υπουργέ, πρωτού έρθω στι καταχρήσει. Άκουσα την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό ο οργανισμό έχει και πλεώνασμα 300 εκατομμυρίων. Αν είμαι σωστό. Σωστά. Σωστά. Ξέρετε, ένα οργανισμό μέσα σε συνθήκε πανδημία, ναι. αλλά και μέσα σε συνθήκε που έπρεπε να καταβάλει προσπάθεια τεράστια για να οργανωθεί σωστά. Είναι δυνατόν να κάνει πλεόνασμα 300 εκατομμυρίων όταν ένα κράτο δεν κατορθώνει μέσα σε τρία χρόνια να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά κύριε Καρεκλά, αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή είναι σε αντίθεση με τον πρόλογο σα. Και λέω γιατί είναι σε αντίθεση. Ναι. Γιατί ξεκινήσατε επιθετικά ότι θα καταρρεύσει αυτό ο οργανισμό και τώρα μου λέτε αυτό ο οργανισμό έχει 300 εκατομμύρια. Άρα, ένα οργανισμό που, όπω λέχθηκε, θα καταρρεύσει, πώ είναι δυνατόν να έχει 300 εκατομμύρια Α, στην τράπεζα. Μου δίνετε μια αναφορμή πολύ ωραία <laughs> και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πρώτα δεν είπα <laughs> ότι θα καταρρεύσει. Εγώ βάζω ρωτήσεις ακούγοντα τι έχουν πει. Ναι. Αλλά αφού λέτε τα, για τα 300 εκατομμύρια, σα ρωτώ, αυτά τα 300 εκατομμύρια είναι πράγματι εξοικονόμηση σωστή από διαχείριση. Ή μήπω είναι αυτά τα η κυβέρνηση για να το, ο, το, αυτονομηθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια και δεν δόθηκαν, ή μήπω. Είναι αυτό το οποίο είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι εδώ και τρία χρόνια ο ΟΑΗ δεν εφαρμόζει την νομοθεσία και δεν πληρώνει συγκεκριμένες υπηρεσίες και φάρμακα ως όφιλε. Με αποτέλεσμα να δεν πληρώνει ο φρονογούμενος. Άρα λοιπόν αυτά τα λεφτά έπρεπε να είχαν δοθεί και δεν δοθήκαν. Εάν έπρεπε να έχω, είχαν δοθεί ή όχι, είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε. Γιατί εγώ είμαι, εγώ είμαι ο πολιτικά προϊστάμενο του ΟΑΗ αλλά την ίδια στιγμή, πριν διορίσει το Υπουργό, έχουν ληφθεί κάποιε αποφάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σχετικά με κάποια λεφτά που πρέπει να δοθούν στον ΟΑΗ. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν κάποιε οφειλέ στον ΟΑΗ και στο, υπουργ... υπάρχουν στο, ΟΑΗ και στο Υπουργείο Υγεία και στον ΟΚΙΠΗ. Είναι ακόμα ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί με μια σύσκεψη που θα γίνει με Υπουργείο Υγεία, ο ΚΙΠ και ο ΑΗ. Θα δούμε όλε τι οφειλέ και θα βρούμε μια λύση. Ήδη γνωρίζουμε τα ποσά, υπάρχουν τα ποσά και θα βρούμε μια λύση. Άρα και αυτά τα 300 εκατομμύρια που μιλάτε είναι λεφτά που χρειάζεται ο ΑΗ για να λειτουργήσει για δύο μήνε. Δεν είναι έναν υπέρογκο ποσό, αλλά είναι ένα ποσό που πρέπει να το έχει για να μπορεί να λειτουργήσει του επόμενου δύο μήνε. Μάλιστα. Δη, 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 δηλαδή, εσεί δεν βλέπετε κίνδυνο εκτροχιασμού του δημοσιονομικού Συνομικού. Όχι, θα υπάρξει κίνδυνο εκτροχιασμού εάν δεν εφαρμόσουμε την νομοθεσία πρώτον. Και δεύτερον, και δεύτερον, εάν δεν κάνουμε τι εξοικονομήσει για να σταματήσουμε τι καταχρήσει. Αν δεν πάρουμε σωστά μέτρα για να σταματήσουμε τι καταχρήσει. Σα ευχαριστώ είναι. πάρα πολύ. Και εδώ υπάρχουν και υπεύθυνοι για τι καταχρήσει. Θα έρθουμε στη συνέχεια. Όμω, είπετε δύο πράγματα πολύ σωστά. <χω> Μπορεί να πάμε στον κρεμόν, όπω το λέμε, εκτροχιασμός, εάν δεν πάρουμε τα μέτρα, δεν εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Η ελεκτική υπηρεσία, και εγώ δεν λέω δικά μου αυτά τα οποία στηρίζομαι στο τι έχει πει η ελεκτική υπηρεσία, μιλά για διασπάθηση δημοσίου χρήματο λόγω τεράστιων αμοιβών γιατρών και για έντονε υποψίε για φοροδιαφυγή. Αυτά τα πράγματα, τα δύο που λέει η κυρία Υπουργέ. Είναι σοβαρότατε καταγγελίε. Okay. Το ερώτημα σα ρωτώ, εσά, διότι είστε ο πολιτικό ναι. προ... ναι. προστάμενο, ναι. εφαρμόζεται ή όχι η νομοθεσία. Ναι. Και όχι από εσά. Υπάρχει ο ΑΕ, υπάρχει ο ΚΙΠΗ, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία θέσατε. Εφαρμόζεται η νομοθεσία. Εγώ νομίζω να δούμε, γιατί υπάρχει θέμα με την νομοθεσία με τον ΟΑΕ. Νομίζω πρώτα να δούμε το τι κάναμε σαν Υπουργείο για το θέμα εφαρμογή τη νομοθεσία του ΟΑΕ. Μετά θα σα πω όσον αφορά τα φορολογικά και μετά για τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματο. Θέλω να, να δώσετε μου λίγο χρόνο δίνω διότι... να σας εξηγήσω το σκεπτικό μου. Εντάξει, εγώ όπω γνωρίζετε όλοι διορίστηκα αρχές Ιουλίου. Όταν με το διορισμό μου η πανδημία ήταν στα ύψη, είχαμε τη Δέλτα, είχαμε αρκετά κρούσματα, πήγε λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση και μέσα αρχέ Αυγούστου ήρθε μια γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, σαν μια βόμβα στο χέρι μου, για ένα θέμα που κατανόησα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το χειριστώ. Αυτή η γνωμάτευση είχε σχέση με συμβάσει του ΟΑΗ με ιδιωτικά νοσηλευτήρια και πρέπει να, να κάνουμε κάποιου χειρισμού. Ο πρώτο τρόπο που έκανα εγώ ήταν να καλέσω σε σύσκεψη και τον ΟΑΗ και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και τα νοσηλευτήρια που είχαν υπογράψει αυτέ τι συμφωνίε, να του ενημερώσω για αυτήν την γνωμάτευση και να ακούσω την άποψή του. Ακούσαμε την άποψή του, έστειλαν κάποιε διευκρινήσει. Αυτέ οι διευκρινήσει δόθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα για να τι μελετήσει και πριν δύο εβδομάδε, μετά από όλε αυτέ τι διαβουλεύσει, βρεθήκαμε με τον βοηθό Γενικών Εισαγγελέα, με τον ΟΑΗ, το νομικό σύμβουλο του ΟΑΗ και το Υπουργείο Υγεία και συμφωνήσαμε τοιπόν, να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα που αφορά την νομοθεσία του ΟΑΗ. Ο τρόπο που συμφωνήσαμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι ότι πριν πάω στη συμφωνία, θέλω να αναφέρω στον κόσμο να το γνωρίζει ότι οι γνωματεύσει του Γενικού Ισαγγελέα προ το Υπουργείο Υγείας με δεσμεύουν. Δεν μπορώ να μην ακολουθήσω γνωμάτευση του Γενικού αγγελία. Ναι, αλλά ο Άι λέει ότι δεν, δεν δεσμεύεται. Εντάξει, ο Άι... έχει να, διεσδικού... να, λέει, να. Τους έχει του δικού του δικηγόρου, του εσωτερικού που πληρώνει και Άι... του άλλου που συμβάλλεται και λέει εγώ είμαι ανεξάρτητο. Από πού είναι ανεξάρτητο. Ο ΑΕ ο, ο είναι ανεξάρτητο γιατί αυτή είναι η νομοθεσία μα. Η, η, γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα δεν δεσμεύει τον ΟΑΗ. Αλλά επειδή υπάρχει καλή θέληση από τον ΟΑΗ, βρήκαμε, βρήκαμε τη λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα με τι συμβάσει των νοσηλευτηρίων. Και η λύση είναι θα δοθούν τα, τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από τον ΟΑΗ με αυτά τα νοσηλευτήρια στον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, θα τα μελετήσει και θα γίνουν διορθώσει σε αυτά τα συμβόλαια. Ώστε Πότε να ο... γίνουν διορθώσει. Ε, είναι σύντομο. Πριν δύο εβδομάδε του είδαμε, τι επόμενε μέρε θα υπάρχουν διορθώσει. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα ναι, δεν και λε... εδώ και έξι μήνε. Εντάξει, εδώ και έξι μήνε, αλλά ε, πρέπει να, να σα πω ότι έχουμε και πανδημία, έχουμε και Δέλτα, έχουμε και Όμικρο, έχουμε και πολλά Πολύ πράγματα. Και πρέπει, αλλά αυτό το πράγμα ναι. υπάρχει κάποια κερδοσκοπία μέσα σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, κύριε Καρεκλά, το θέμα είναι πρέπει να δούμε πώ διορθώνουμε τα λάθη και προχωρούμε μπροστά και να μην βλέπουμε το χθε. Άρα, Βλέπουμε, είχα, έγινε αυτή η σύσκεψη, συμφωνήθηκε ο τρόπο. Αναμένω τι επόμενε εβδομάδε την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα πώ θα είναι τα νέα συμβόλαια. Τα νέα με τα νοσηλευτήρια. Αυτά τα νέα συμβόλαια θα, θα είναι σε ισχύ για ό,τι νέο συμβόλαιο υπογράφεται από τώρα και στο εξή από τον ΟΑΗ. Άρα, όποια νέα συμβόλαια με νέα νοσηλευτήρια είναι Βάσει τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Οποιαδήποτε νέα συμβόλαια ανανεωθούν, γιατί όλα τα συμβόλαια των μετανοσηλευτήρων έχουν ημερομηνία λήξη. Αυτό θέλω να το πω: Υπάρχει ημερομηνία λήξη. Κάποια είναι σε δύο ή σε τρει μήνε. Άρα αυτά που θα λήξουν θα είναι βάσει των νέων συμβολέων και θα δούμε αν υπάρχουν κάποια μακροχρόνια συμβόλαια, να δούμε πώ θα τα διαμορφώσουμε ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Αλλά. <Εσοφίλω> ξέρω ότι θα μου πείτε, αλλά πριν μου το πείτε, θα σα πω εγώ. Μου λέτε: okay, οκ, όταν διαπίστωσε υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν, γιατί δεν το έλυσε αμέσω. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πρακτικά και να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα. Ε, ε, Αυτή είναι μια ερώτηση, και άλλη μετά. Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Το πιο εύκολο πράγμα για το Υπουργείο Υγεία ήταν: ήρθε η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, εν καιρό πανδημία, με δεσμεύει η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, στέλνω μια επιστολή στον ΟΑΕ, κύριε, έχετε. Ε, πρέπει, να, πρέπει να υιοθετήσετε αυτήν την γνωμάδα συνεχθέ και πρέπει να κάνετε διαβουλεύσει. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πιθανώ να είχαμε κάποια νοσηλευτήρια που να φτύνανε εκτό του συστήματο και να μην είχαμε νοσηλευτήρια για του ασθενεί. Άρα, ποιο είναι ο στόχο μα εδώ, Να λύσουμε τα προβλήματα χωρί να δημιουργήσουμε αναστάτωση στον κόσμο. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αν μία σύμβαση υπογράφτηκε. Υπό άλλε ηθίκε, ή με το Α ή με το Β. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να θέλει να πάει στο νοσοκομείο και να υπάρχει το νοσοκομείο και ο γιατρό. Και εμεί αυτόν προσπαθήσαμε. Τώρα, για τι καταχρήσει, αν υπάρχουν καταχρήσει. Μου επιτρέπετε πριν να πάμε στι ναι. καταχρήσει, ή να βάλω ναι. και τα δύο, αν θέλετε. Πάρτε τα. Ε, μου είπατε ναι. ότι, και όπω το σκεπτικό σα είναι σωστό, διότι εσεί είστε πολιτικό πολιστράμενο, ο οποίο στόχο σα είναι να δείτε πώ λειτουργεί αυτή η κοινωνία, πώ βλέπουμε τον πολίτη και πολύ καλά τα κάνατε. Όμω, κύριε. Υπουργέ, το θέμα αυτό το οποίο έρχεται με την γνωμάτευση που έχει έρθει από το Γενικό Εισαγγελέα είναι το θέμα των, 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 των πληρωμών στην άσκηση των ιδιωτικών τη ιδιωτική ιατρική, αν είμαι που αναφέρεστε. Όχι, η γνωμάτευση είναι ότι κάποια νοσηλευτήρια έχουν και ιδιωτικέ κλίνε. Μα ακριβώ, κλίνη... ο Γενικό Εισαγγελέα. Ναι. ναι, αλλά ο νόμο, όταν εφαρμόστηκε και το ΓΕΣΥ, δεν προβλέπε να αυτόν αυτό το πράγμα. Πώ ξαφνικά επαρίσφερε εντό του Ουγεσί αυτό το πράγμα. Ποιοι ήσαν αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτή την, την, την εικόνα. Και αν ευθύνη υπέρχουν για αυτόν τον οποίο έκανα. Εντάξει, αν υπάρχουν ευθύνε, ε, είναι ει γνώση του Γενικού Εισαγγελέα. Στο Γενικό Εισαγγελέα εξαρτάται αν θα προχωρήσουν αυτέ οι ευθύνε. Εγώ είμαι Υπουργό Υγεία, δεν Φυβά, είμαι ασφαλός, ούτε, υπουργός... ούτε, ούτε δικαιοσύνη, ούτε αρχηγό τη <laughs> αστυνομία. <laughs> Σα το λέω ξεκάθαρα. Υπουργός... Η έννοια μου είναι τα θέματα τη υγεία. Και Ο... πώ να τα διορθώσω. Όμω και εσεί βλέπετε ότι υπάρχει μια παρανομία μέσα. Τάξει, δεν, δεν, μπορώ να πω αν είναι παρανομία ή όχι, γιατί για να μπει κάτι αν είναι παρανομία, καταρχήν πρέπει να το κρίνει το δικαστήριο. Άρα ούτε δικαστή είμαι. Εάν υπάρχει παρανομία, μόνο το δικαστήριο μπορεί να κρίνει. Αλλά εγώ πάντα, επειδή μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα θετικά, εγώ θέλω να αναφέρω ότι τη θετική άποψη ότι τροχιοδρομήθηκε ήδη η λύση σε αυτό το πελώριο πρόβλημα που είχαμε. Αυτό το πελώριο πρόβλημα και θεωρώ ότι του επόμενου δύο με τρίτο το μάθες, θα μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε και επίσημα. Πολύ καλά. Να έρθουμε και στις καταχρήσεις. Ε, να μην πω τώρα η ηλεκτρική υπηρεσία τι έχει πει, το έχω διαβάσει ναι. ήδη. Ναι. Τεράστιο θέμα. Σοβαρότατο. <coughs> Σοβαρότατο. Να το ανακούμε, τουλάχιστον εσεί πρέπει να ξέρετε αρκετά και αναμένω απόψη να μου πείτε και κάποια ποσά ή νέα νούμερα, διότι όταν φτάνουμε στο 1,2 εκατομμύρια, 800, 600.000. 700.000 Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα, μια μηχανή εκεί, σε οποιονδήποτε είτε νοσηλευτηριών είτε γιατρών που κόβει αυτά τα λεφτά. Διότι δεν μπορεί να προλάβει μέχρι τώρα να κάνει αυτή τη δουλειά. Κανένα. Καταχρήσει. Έχουμε καταχρήσει γιατί ο έλεγχος όλων αυτών των γιατρών, των νοσηλευτήριων, δεν είναι ικανοποιητικό. Σα το λέω εγώ, ε, είναι ει γνώση μου αυτό. Δηλαδή, τι δεν, δεν, είναι, δεν υπάρχει ικανοποιητικό έλεγχο από τον ΟΑΗ σε. Δεν υπάρχει ικανοποιητικό έλεγχο. Και, και εξηγώ. Για παράδειγμα, αναφέρεται δύο, υπάρχουν δύο γυναικολόγοι που έχουν λάβει τον προηγούμενο χρόνο 2,2 εκατομμύρια. Εγώ, εγώ ανάμενα, θα ανάμενα εγώ από τον, από τον ΟΑΗ, βάσει των λογιστικών γνώσεων μου που έχω από το παρελθόν, θεωρώ ότι το άτομο που λαμβάνει τι περισσότερε πληρωμέ έπρεπε να ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια. Όλα τα τιμολόγια, όλε οι πληρωμέ από πάνω σκάτ, όπω λέμε. Να γίνει αυτό ο έλεγχο. Υπάρχει, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό ο έλεγχο. Άρα η συνάντηση που θα έχουμε την Τρίτη είναι να συμφωνήσουμε του τρόπου και ποιου θα ελέγχονται, ώστε να νιώθει ο κόσμο ότι γίνεται σωστό έλεγχο. Αλλά ε, θέλω να αναφέρω ότι έχουμε συμφωνήσει επίση ότι θα, να, θα, προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιε διορθώσει στο ΙΕΣΥ, κάποιε διορθώσει για καταχρήσει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιε λύσει. Μετά θα έχουμε συνάντηση και με τον Γενικό Ελεκτή για να τον ενημερώσουμε πάλι υπό την, υπό την ε, καθοδήγηση τη δική μου, υπό την προεδρία τη δική μου. Θα τον ενημερώσουμε για αυτέ τι αλλαγέ που, πρωτί, που θέλουμε να κάνουμε και αν υπάρχουν κάποιε εισηγήσει του γενικού ελεκτή που είναι εφαρμόσιμε, θα τι εφαρμόσουμε και αυτέ. Ξέρετε, ακούοντα σα και εσεί δικαίω λέτε. Εγώ έχει 8 μήνε που είμαι εδώ σε αυτήν την καρέκλα. Προσπαθώ, έχω και την πανδημία. Υπάρχουν αυτέ οι τρύπε να τα διορθώσω και πράγματι. Δεν είναι λόγο να πω έπαινον, αλλά καταβάλλετε τεράστια προσπάθεια και έχετε πετύχει αυτόν τον οποίο πετυχάνετε. Όμω, ακούοντα όλα αυτά από εσά και ό,τι ακούτε σήμερα, ό,τι ακούσαμε σήμερα στη Βουλή και στο παρελθόν, είτε λέγονται καταχρήσει, είτε λέγεται άσκηση ιδιωτική η ε, ιατρική σε νοσηλευτήρια τα οποία είναι συμπεμπλημένα με το ΓΕΣΥ, yes", Κάτι το οποίο ο νόμο απαγόρευε. Όπω κατά χρήση. Ο νόμο απαγόρευε. Μου δίνεται η εντύπωση, και όχι σε μένα και στον κόσμο, ότι έλεγχο μηδέν. Και το είπατε κι εσεί ότι δεν υπήρχε έλεγχο. Δεν, δεν υπάρχει ικανοποιητικό έλεγχο. Και ναι, πρέπει κύριε, να υπουργεί. ενισχυθεί. Πολύ καλά. Όμω υπάρχει ο μηχανισμό εκεί και στέκεται. Δεν είναι μόνο ο γενικό ελεγχτή. Υπάρχει ο επίτροπο ο επίτροπο για το Γεσί. Ο οποίο είναι επίτροπο ελέγχου για το Γεσί. Αν κοιτάξουμε το, το, νόμο που λειτουργεί αυτό το γραφείο, όλα αυτά τα πράγματα, εάν πράγματι παρακολουθούν το σωστά, εάν πράγματι ο ΟΑΗ έδινε την πληροφόρηση εκείνη που έπρεπε να δώσει, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Είτε λέγεται φορολογίε για τα λεφτά που παίρνουν, είτε λέγονται καταχρήσει, είτε λέγονται ακόμη άσκηση ιδιωτική ε, ε, ιατρική. Ένα κουμπί να πατήσουν βγαίνουν. Πόσα παίρνει ο καθένα. Ένα κομπή να απαντήσει πόσοι πιάσαν με, ιατρική, με, με, προσωπική, με ιδιωτική ιατρική και πόσα έχουν πάει στο φρόνο εισοδήματο. Γιατί αγνοείται ε. τότε, με άρφα γιώτα, ο γιατί αγνοείται ο επίτροπο εποπτεία του «ΕΣΥ» που είναι η δουλειά του αυτή και είναι ανεξάρτητο οργανισμό. Στο, στο, παρελθόν μπορεί να υπήρχαν κάποιε καθυστερήσει να δοθούν οι πληροφορίε από τη στιγμή που είμαι εγώ Υπουργό Υγεία και όποτε ενημερώθηκα και στο Γενικό Εισαγγελέα αν πάνε πληροφορίε έγκαιρα και στο Γενικό Ελεκτή και στον Επίτροπο του Γεσί. Για, επειδή υπάρχει και ένα θέμα που κατανοώ και με τον Επίτροπο του Γεσί μέσα στα πλάνα είναι να, να, έχουμε, να βάλουμε και τον Επίτροπο του Γεσί μέσα σε αυτό το παιχνίδι των καταχρήσεων, να ακούσουμε και τι δικέ του εισηγήσει, να το βάλουμε και αυτόν. Εμεί, το Υπουργείο Υγεία δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Εμεί θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Θα είναι και ο, ο επίτροπο του Γεσί παρόν, ώστε να ακούσουμε και αυτού τι εισηγήσει του και να δούμε πώ θα προχωρήσουμε μπροστά. Κανονικά, αυτά τα τρία χρόνια που έχουν περάσει, δεν έπρεπε να είχε ενημέρωση ο επίτροπο αυτό ε, 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 εποπτεία ε, του Γεσί, για του, 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 του ελέγχου βασικά. Ή ακόμη και ο γενικό Ελεκτής, ο οποίο είναι άλλη διάσταση και εκείνο ακόμη. Δεν έπρεπε να αυτό. Διότι δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα βάλω το ερώτημα το οποίο είναι. Ε, στον κάθε πολίτη. Κύριε Υπουργέ, είναι λογικό, σας λέω έτσι ομά, και δεν, ε, δεν είναι με διάθεση μου το λέμε, αλλά να ακούσουμε τι σκέφτεστε εσείς ως, πολιτικο, ως πολιτικός Είναι λογικό, λέω, να έχει δημιουργηθεί ένας οργανισμός που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της μεγαλύτερη μεταρρύθμισης. Να διαχειρίζεται 1,2 δις. Να είναι υπεύθυνο για την υγεία όλου του λαού. Και να μην έχει κανέναν έλεγχο από κανένα, διότι αυτό εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η εικόνα που ακούσαμε στη Βουλή: Ότι δεν έχει έλεγχο από κανέναν. ή και δεν δέχεται ακόμη. Όχι. Ε, ε, έλεγχο δέχεται από τον Γενικό Ελεγχτή, γι' αυτό έχουμε αυτή την έκθεση. Η έκθεση που είδαμε του Γενικού Ελεκτή σήμερα ήταν βάσει των στοιχείων που έχει πάρει από τον ΟΑΗ. Άρα υπάρχει έλεγχο από τον Γενικό Ελεκτή. Εγώ το θέμα που θέλω να, να πω ξανά είναι ότι δεν υπάρχουν συστήματα ελέγχου επαρκή των οργανισμών και αυτά θα τα ενισχύσουμε των επόμενων καιρών. Υπάρχουν σκέψει και μπορώ να σα πω και συγκεκριμένα, πείτε, μας. συγκεκριμένα συστήματα. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχο. Όσοι γιατροί αμείβονται ποσοστών περισσότερων από το μέσο όρο, τότε πρέπει να υπάρχει έλεγχο των αμοιβών του. Είναι ένα θέμα που θα το κάνουμε. Θα κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί που κάνουν κάποιε εξετάσει. Για παράδειγμα, αν μα κάνουν 100 εξετάσει καρδία, και από τι 100 δείχνουν είναι εξετάσει ότι δεν έχει πρόβλημα, σημαίνει κάπου πάει λάθο. Αν στι 100 εξετάσει τη καρδία που κάνει κάποιο καρδιολόγο στι 50 διαγνωστεί πρόβλημα, σημαίνει κάνει σωστά τη δουλειά του. Είναι απλά πράγματα που τα κάνουν σε όλα τα επαγγέλματα. Επίση, ε, ε, όσον αφορά το θέμα, έναν με, με τι με τες, ένα θέμα που ετέθηκε και δεν μου το αναφέρετε είναι αφορά η ηλικία των προσωπικών ιατρών. Θα Υπάρχουν... Υπάρχουν... στη συνέχεια Εντάξει, για αυτά τα okay. πράγματα, να... διότι ε, δεν θέλω να, να, επικεντρώσω, αν θέλετε, την επίκριση ή την κριτική σε μια ομάδα ιατρών, αλλά στο σύστημα ολόκληρο. γι' αυτό okay. λέω εγώ ότι, γιατί το λέω έτσι, ότι θέλουμε να βελτιωθεί το σύστημα. Εμεί θέλουμε να λειτουργήσει το σύστημα, εμεί θέλουμε να κρατηθεί το σύστημα, διότι είναι προ όφελο όλου του κυπριακού λαού. Δεν λέμε ότι δεν έγινε έργο μέχρι τώρα, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Γιατί, εάν πράγματι εκείνοι οι οποίοι σαν επιφορτισμένοι για την εφαρμογή τη νομοθεσία, για την υλοποίηση τη νομοθεσία, για την υλοποίηση αυτού του έργου που λέγεται για εσύ και ήταν σύμφωνα με τον νόμο τα πάντα, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Ούτε με καταχρήσει, ούτε με φορολογία που να υπάρχει να μην υποβάλλεται προ το φόρο εισοδήματο οι απολαυέ, επιτρέπεται να μην, το, να μην το γνωρίζει αυτό το πράγμα και να λέει ο Υπουργό στη Βουλή δεν μα δίνουν. Τι σημαίνει δεν μα δίνουν. Τι είναι αυτοί που δεν δίνουν, Οι πληροφορίε δόθηκαν. Μα πότε ε, κύριε Υπουργέ, εντάξει. Εδώ έχει και τρία χρόνια που δουλεύει το πράγμα. Ε, εντάξει, είναι... υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά και γι' αυτό έχουμε λύση. Για τη λύση με τι φορολογίε που δεν σα την ανάφερα προηγουμένω, θα υπάρξει όρο σε οποιασδήποτε νέε συμβάσει ή ανανεώσει συμβάσεων και γιατρού και νοσηλευτήρια του, του ΟΑΗ ότι είτε είσαι προσωπικό ιατρό είτε είσαι νοσηλευτήριο, πρέπει να έχει διευθετημένε τι φορολογικέ σου υποχρεώσει με το φρόνο εισοδήμα και κοινωνική ασφαλή. Αν δεν τι έχει διευθετημένε, τότε <coughs> συγγνώμη, δεν θα μπορεί να υπογράψει οποιοδήποτε συμβόλαιο. Mm -hmm. Άρα υπάρχει λύση και αυτό το πρόβλημα και απλώ με αυτή τη λύση ο φόρο θα μπορεί να πάει πίσω μέχρι 7 και 8 χρόνια και αν έγιναν κάποιες, κάποια εισοδήματα δεν δηλώθηκαν, θα τους εντοπίσει ο φόρος και θα πληρώσουν και πέναλτι. Μάλιστα. Mm -hmm. Σίγουρα αυτά τα οποία λέτε. Όμω, αυτή τη στιγμή έρχεται ένα υπουργό ο οποίο διά τη ζωή του και αυτό είναι γενικό, τα ακούει από όλου του γιατρού, για να βελτιωθεί αυτό το σύστημα. Και τρέχει από τη μια να κρυνθεί Κύπρου μέχρι την άλλη. Και καλά, κάνετε. Δεν μπορεί όμω μέχρι εδώ και τρία Βλέπω ότι είστε σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, διότι συνεργάζεστε με τον ΟΑΗ, συνεργάζεστε με τον ΟΚΙΠΗ, με του γιατρού και δεν είναι... μπορείτε να πείτε ομάδα πράγματα και σα κατανοώ απόλυτα. Σα διαβάζω εγώ που σα βλέπω ναι. τώρα εδώ μπροστά μου. Όμω, ο πολίτη. Ακούει το τι γίνεται με στην Βουλή. Διαβάζει τι εφημερίδε. Και δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την εικόνα που δημιουργήθηκε. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι. Ποιο θα την πληρώσει, Ποιο θα λάβει την ευθύνη για αυτά τα οποία έγιναν. Εντάξει, ο, πολίτη, εμεί την εικόνα που θέλουμε να δώσουμε στον πολίτη είναι ότι υπάρχουν δύο προβλήματα που αφορούν το ΓΕΣΥ. Το ένα θέμα είναι το θέμα τη νομοθεσία που το έχουμε ήδη ε, το έχουμε ήδη Μάλιστα. διευθετήσει. Το δεύτερο θέμα με τι καταχρήσει που θα είναι στα επόμενα μα βήματα, τι επόμενε εβδομάδε. Αυτό θέλουμε να καθησυχάσουμε τον πολίτη ότι αυτά τα προβλήματα τα εντοπίσαμε και θα τα λύσουμε σύντομα. Τώρα, όσον αφορά εάν θα πληρώσει κάποιο ή όχι, σα αναφέρω ξανά. Στη σημερινή συνεδρία τη Βουλή ήταν εκπρόσωποι τη αστυνομία του Γενικού Εισαγγελέα. Εάν αυτοί οι εκπρόσωποι θεωρούν ότι κάποιοι πρέπει να οδηγηθούν στα δικαστήρια, α κάνουν αυτή τη δουλειά του. Εμένα, σαν Υπουργείο Υγεία, δεν είναι αυτή η δουλειά μου να αποφασίσω αν κάποιοι έχουν κάνει καταχρήσει και πρέπει να μπουν στα δικαστήρια. Όμω, εσεί βλέπετε τα κενά και τι τρύπε και τι αδυναμίε. Τι βλέπω και, και θα τι διορθώσω. Εσύ θα τι διορθώσετε. Ωραία. Αυτοί όμω ήσαν επιφορτισμένοι για να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία που έχετε πει τώρα εσείς. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έκανε ο Γενικό Ελεκτή μια έκθεση. Η έκθεση είναι καταπέλτη. Ο Γενικό Εισαγγελέα είπε μια παρανομία η οποία δεν διορθώνεται. Όχι, ο, ο Γενικό Εισαγγελέα είπε, έδωσε μια γνωμάτευση μπορεί να διορθωθεί μια κατάσταση. Δεν, δεν είπε αν υπάρχει παρανομία ή όχι. Αυτό θέλω να είμαστε ξε, ξεκάθαροι. Γιατί ε, πρέπει να. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τα άτομα στον ΟΑΗ, αλλά πρέπει να δούμε και τη θέση που βρίσκονταν ήδη και πιθανώ να έγιναν κάποια λάθη και κάποιε παραλήψει. Και θέλω να σα πω ότι σκεφτείτε όταν, όταν ήθελαν οι συγκεκριμένοι, όταν ήθελαν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΠ να εντάξει κάποια νοσηλευτήρα στο ΓΕΣΥ για να μπει το ΓΕΣΥ στο σύστημα. Πιθανόν πιθανό πάνω σε αυτή τη θέληση του να εντάξει περισσότερα νοσηλευτήρα μέσα να έγιναν κάποια λάθη. Πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα. Αυτά τα λάθη βοήθησαν τον κόσμο ή δεν τον βοήθησαν. Εάν βοήθησαν τον κόσμο επειδή έχουμε περισσότερα νοσηλευτήρια, να μην του κρεμάσουμε αν έχουν κάνει κάποια λάθη. <Συμή> Αλλά να δούμε τη θέληση που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή να διορθώσουμε αυτά τα λάθη που έχουν γίνει. Ξέρετε, σα ακούω και χαίρομαι που βλέπετε τον πόνο να θέλετε και την έγκυνα του πολίτη. Θα βάλω μια ερώτηση πολύ ερωτική και θέλω να μου δώσετε τη δική σα θέση. <Συμή> Ασφαλώ οι άνθρωποι εκεί του ΟΑΗ ή του ΟΚΙΠΗ δουλεύουν κάτω και δούλεψαν κάτω από αντίξωε συνθήκε που εδώ, αυτό το στούντιο περάσαν όλοι του σε έξι εκπομπέ και ακούστηκαν όλα. Και αυτά τα οποία γίνονται τώρα ακούστηκαν πριν τρία χρόνια και δύο χρόνια, κύριε Υπουργέ. Η ερώτηση μου είναι Μήπως εξή. Μήπω όλα αυτά τα οποία ακούονται και γίνονται έχουν τη ρίζα του στη σύγκρουση ε, αυτών που έθελαν έναν μονό σύστημα ασφάλισης μόνο ασφαλιστικών ή το πολυασφαλιστικών. Και ακόμη αυτή η κόντρα, αυτή η κολόνια <laughs> καλά κρατεί, και βλέπουμε Όχι. αυτά τα αποτελέσματα. Όχι, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ δύο, δύο πλευρών. Αυτήν την κόντρα την βλέπω και εγώ από την πρώτη μέρα. Δυστυχώ πρέπει, πρέπει να ζήσουν και με αυτήν την κόντρα. Αλλά η κόντρα αυτέ τι δύο πλευρέ και όλε οι πλευρέ θέλουν τη σωστή εφαρμογή του Γεσί μέσω τη νομοθεσία. Άρα ε, δεν υπάρχει οποιο, οποιαδήποτε από αυτά τα μέρη που να μην ζητά τη σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ μέσω τη νομοθεσία. Άρα υπήρξε αυτή η κόντρα που όλο ο κόσμο την έζησε τον προηγούμενο καιρό. Δυστυχώ αυτή η μάχη, μάχη να πω, όχι κόντρα, είναι έχει, μάχη, έχει είναι έχει, μάχη φύση, πραγματική. έχει, έχει κάποιου τραυματίε, κάποιου. Είχαμε κάποιε απόλυε από αυτέ που αυτές δεν μπορούν να, να τι ξεχάσουν και οι δύο πλευρέ και δυστυχώ τι πληρώνει το σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι και οι δύο πλευρέ αυτή τη στιγμή το, προ, το, το πράγμα που ζητούν είναι εφαρμογή τη νομοθεσία. Τίποτε άλλο. Υπάρχει πίσω από αυτήν τη σύγκρουση κομματικό δάχτυλο ή πολιτικό άλλο δάχτυλο. Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Δεν παίζονται παιχνίδια κομματικά. Όχι, κανένα. Κανένα παιχνίδι, και σα το λέω από την πρώτη στιγμή που διορίστηκα, δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι πολιτικό. Μάλιστα. Εγώ στέκομαι σε αυτό το οποίο μου λέτε εσεί. Και πάμε στο επόμενο μα κεφάλαιο. Που λέγονται τρύπε και αδυναμίε. Ήδη αγγίξαμε κάποιε τρύπε και αδυναμίε οι οποίε είναι, παραδείγματο χάρη, ε, έχετε, είναι άσκηση ιδιωτική ιατρική, όπω έχουμε πει, είναι, ε, τα, ε, είναι οι καταχρήσει, είναι οι συμβάσει με τα νοσηλευτήρια που έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά ε, εκεί. Αυτά, ναι. Σωστά. Ναι. Είμαι σωσ... είναι σωστό. Είναι αυτά που σα αναφέραμε, που, που θα την. Αλλά υπάρχουν το... και κάποια τα οποία δεν έχουμε πει. Δηλαδή, λίστε αναμονή. Γιατί είχαμε το προηγούμενο σύστημα και φωνάζαμε. Η λίστα αναμονή. Αυτή η λίστα αναμονή έχει εξαλειφθεί. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει στον προσωπικό σου γιατρό. Και θα έρθει και στου προσωπικού γιατρού και πράγματι σε βλέπει. Και είναι σοβαρό το θέμα σου και σε παραπέμπει σε έναν ειδικό. Οι ειδικοί, πράγμα του όσοι έχουν πάει στο γεσί, του βγάζουμε το καπέλο. Αλλά όταν σου λέει να έρθει μετά από τρει μήνε να σε δω, ο ασθενή επέθανε. Να σα πω τα. Αυτή δεν είναι λίστα αναμονή. Επειδή έχω γνώση τον προβλημάτων, Φράβο. γιατί είμαι κάθε μέρα στα νοσηλευτήρια. Ε, Υπάρχουν δύο λίστε αναμονή. Πρώτα, λίστες αναμονή μετά για ναι. και αυτές οι λίστε αναμονή με τα για χειρήσει. Και αυτέ οι λίστε έχουν διαμορφωθεί τον έχουμε, έχουμε... Τις έχουμε τον τελευταίο καιρό λόγω τη πανδημία, γιατί έχουμε σταματήσει αρκετά χειρουργία. Αλλά πώ θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Την... Αύριο στο Υπουργείο, μια, ανάμεσα στι πολλέ συναντήσεις που θα έχουμε, θα έχουμε μία σύσκεψη με τον ΟΚΙΠΗ και τι συντεχνίε των γιατρών για να συμφωνήσουμε τα απογευματινά ωράρια. Άρα, με το να συμφωνήσουμε τα απογευματινά ωράρια στα δημόσια νοσηλευτήρια, θεωρούμε ότι θα δώσουμε μία σοβαρή νόθηση να μηδενιστούν αυτέ οι λίστε. Το πρώτο αυτό, mm -hmm. οι λίστε σε ειδικού γιατρού. Εδώ επιτρέψτε μου. Γιατί πάντα μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπω είναι. Αν ότι φταίμε και εμεί να σου μιλήσω σαν ασθενεί. Εμεί ναι. οι ασθενεί φταίμε γιατί υπάρχουν αυτέ οι λίστε. Και γιατί υπάρχουν αυτέ οι λίστε που πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Εγώ θέλω να πάω σε έναν νευρολόγο. Πηγαίνω σήμερα στον νευρολόγο τον Α, μου δίνει μια γνώμη. Α, πρώτα πάει στον προσωπικό σου ναι. Πηγαίνω στον προσωπικό μου γιατρό. ναι, πηγαίνω στον προσωπικό μου γιατρό. Ο προσωπικό μου γιατρό. Ε, ο δικό μου θα με δει σίγουρα και θα με παραπέψει στον νευρολόγο. Κάποιοι άλλοι δεν βλέπουν τους γιατρούς που είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το, το, το δούμε. Ναι, θα με παραβέψει σαν νευρολόγο. Εγώ πηγαίνω στον νευρολόγο, μου δίνει μία σύσταση α. Αν δεν μου αρέσει αυτή η σύσταση ή αν είναι σοβαρό, τι κάνω εγώ. Ε, σε παρακαλώ, θέλω να πάρω δεύτερη άποψη. Πάω στο β' τον νευρολόγο. Μετά, επειδή είναι όλα δωρεάν, τι κάνω, ε, ε, σοβαρό, γιατί να πάω και σε τρίτη άποψη. Άρα έχουμε ένα σύστημα που εμείς οι ασθενείς, αντί να το προστατεύσουμε, έχουμε ένα πρόβλημα και πηγαίνουμε σε πέντε ειδικού γιατρού. Αυτό, αυτό, είναι καταγεγραμμένο στο σύστημα. Πόσο να πάρουμε... εκατόν γίνεται αυτό να πάει ασθενή, Είναι ναι. ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, 56. 50, 60, 40, υπάρχει... Ή 10 να σα πω κάτι. Επίση, εγώ, αν πάω σε νευρολόγο και δεν μου λύσει το πρόβλημα, ε, μπορεί κάποια στιγμή να πάω στον προσωπικό μου αιατρό και να του πω: Ε, μήπω το πρόβλημα που έχω είναι ορθοπαιδικό και να αρχίζω να δίνω γύρω και ορθοπαιδικούς». Άρα, αυτά είναι προβλήματα του συστήματο. Είναι προβλήματα που πρέπει να δεσέβρετε λύσει στο σύστημα, γιατί δίνεται η ευκαιρία δυστυχώ σε εμά του ασθενεί, γιατί σου μιλώ σαν ασθενεί, να κάνουμε αυτέ τι επισκέψει. Άρα, πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο ώστε να δικαιούμαστε εμεί οι ασθενεί να πηγαίνουμε σε δύο-τρει γιατρού μάξιμου. Α αποφασίσουμε εμεί. Γιατρού θέλουμε να πάμε. Α θέλουμε να πάμε πάνω από τρει, α πληρώσουμε εμεί τα λεφτά μα για να πάμε να πάρουμε πάνω από τρει. Ευθύνη δική μα να πάμε σε ένα ή σε δύο, α διαλέξουμε σωστά αυτού που θα πάμε. Και αν κάνουμε λάθο, ότι δεν διαλέξαμε καλά, α το πληρώσουμε εμεί και όχι να το πληρώσει ο ασθενή, ο γάμα που θέλει να δει κάποιον ειδικό τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά οι άλλοι έχουν κλείσει από πέντε ραντεβού να του δουν όλου και μπλοκαριστήκε το σύστημα. Άρα αυτό είναι ένα τρόπο που μπλοκαρίστηκε το σύστημα και σα το λέω γιατί τον έχω ζήσει από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό πρέπει να παρθούν κάποιε λύσει για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Mm. Κύριε Υπουργέ, λέτε εσεί ότι ξεκινήσετε με την, αντιλαμβάνομαι, με την παραπομπή από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια. Σωστά. Ναι. Μήπως υπάρχει ελλείψη ειδικοτήτων σε, σε κάποιους τομείς? Πιθανότητα να υπάρχει έλλειψη δικοτήτων. Εάν υπάρξει κάποια έλλειψη, τότε είναι ο ρόλο του Υπουργείου Υγεία να επέμβει. Ε, να επέμβει πώ. Να επέμβει το... με την εργοδότηση νέων ανθρώπων. Εντάξει, να, σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις κάποιων ειδικοτήτων, τότε ο Υπουργείο Υγεία μπορεί να επέμβει και να παραπέψει κάποιους ασθενεί των ιδιωτικών τομέα. Είναι, ε, μπορεί το Υπουργείο Υγεία να κάνει αυτόν το... Έχει αυτή την εξουσία για να βοηθήσει τους ασθενείς. ασθενή. Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο έχει σχέση με τα φάρμακα. Θα μου πείτε. Χαίρομαι που με ρωτάτε. Ε, οπωσδήποτε θα το ρωτήσω. Χαίρομαι. Υπάρχει επάρκεια το φαρμάκων. Υπάρχουν φάρμακα που καλύπτουν τους πάντες και τα πάντα και δει με τις χρόνιες ασθένειες. Γιατί, θα σας πω ένα παράδειγμα και μην μείνετε στο παράδειγμά μου. Αναπτύξτε μου τη θέση τη δική σας όπως έχετε πάρει τη σημείωση τώρα. Πριν μερικού μήνες, ένα από τα βασικά φάρμακα που παίρνουν σχεδόν η πλειοψηφία του κόσμου είναι τα κρεστόλ. Συφ. Και εξαφανίστηκε από την αγορά. Για δύο μήνε. Ωραία, είναι κατανοητό ότι γιατί να εξαφανιστεί. Εξαφανίστηκε καλή. Και σου έδιναν κάποιον άλλο φάρμακο μέχρι να αντέξει, διότι ο οργανισμό και ο γιατρό, η συμβουλή του, αλλά και ο ασθενή, αυτό το φάρμακο θέλει Φυστά. να παίρνει. Φυστά. Δεν μπορεί να υποδείξει εσύ, όχι είναι αυτό, πάρε αυτό. Ήρθαν τα κρεστόλ. Επήγαν στα φαρμακεία. Εκεί στα φαρμακεία πήγαιναν να με αναζητήσει το κρεστόλ και σου έλεγαν: Κοίταξε, τα έχω εδώ τα φάρμακα, αλλά δεν μπορεί να σου δώσω. Γιατί, διότι ακόμη δεν, δεν επέρασαν στο σύστημα, αυτό πράγμα επέρασαν 8 μέρε. Επήγαν οι καταγγελίε εκεί που έπρεπε να πάνε και η απάντηση ποια ήταν, Παράληψη. Okay. Αυτό το πράγμα, ο Κύπριο ο Σιτάνη που ακούει τόσα πράγματα, είναι παράληψη. Είναι θελούσια η απόκρυψη, είναι η θελούσια η μη μετάβαση στο σύστημα ή μήπως έπρεπε να μείνουν εκεί κάποιοι άλλοι, κάποιες εταιρείε να αποκτήσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εγώ θα, θα ξεκινήσω πρώτα με τα καινοτόμα φάρμακα και μετά να πάω στο κρυστό. Καινοτόμα φάρμακα. Από την πρώτη στιγμή που διορίστηκα έβαλα ένα στίχημα να εντάξουμε καινοτόμα φάρμακα στο σύστημα. Γιατί είχα διαπιστώσει με τον διορισμό μου ότι είχαμε να εντάξουμε αρκετά νέα φάρμακα εδώ και αρκετόν καιρό. Ήταν μια διαπίστωση δική μου και αμέσω ήταν ένα από τα προσωπικά στοιχήματα που είχα να εντάξουμε καινοτόμα φάρμακα. Οι κινήσει που έχουμε κάνει ήταν προσωπικά είδα την συμβουλευτική επιτροπή φαρμάκων. Του ενημέρωσα ότι κύριοι πρέπει να δουλέψουμε με πιο γρήγορου ρυθμού. Γιατί συνεδρίαζαν με πολύ χαμηλού ρυθμού. Οι ρυθμοί, οι δικοί μου και το Υπουργείο Υγεία, είναι πολλά πιο εντονοί. Τότε αυξήθηκαν οι συνεδριάσει, μπήκαν αρκετά νέα φάρμακα τον τελευταίο καιρό. Τι έκαναμε χθε, όχι τελευταίε μέρε. Χθε ε, έγινε μια σύσκεψη με τον ΟΑΗ. Πήραμε λίστε από τον Παγκύπρο Νέα Σύλλογο, πήραμε να δούμε ασθενεί με ποια νέα φάρμακα θεωρούν πρέπει να μπουν στο σύστημα. Αυτά τα νέα φάρμακα τα έχουμε δώσει στον ΟΑΗ. Του είπαμε, κύριοι, σε συνεργασία με μια υποεπιτροπή του Υπουργείου Υγεία, θέλουμε να μελετήσετε ότι όντω αυτά τα νέα φάρμακα πρέπει να μπουν στο σύστημα μα και δεν είναι φάρμακα μαϊμού. Πρέπει να γίνουν ελεγχό που εσά που είσαστε οι αρμόδιοι. Και αν πρέπει, να... <coughs> αν πρέπει να ενταχθούν αυτά τα φάρμακα στο σύστημα μα, τότε να εντάξουμε περίπου 70 με 80 καινοτόμα φάρμακα στο σύστημα μα. Ένα πράγμα που πρώτη φορά θα γίνει στη χώρα μα. Άρα Γνωρίζουμε το πρόβλημα με τα καινοτόμα φάρμακα. Έκοψαμε πίσω για αρκετό διάστημα. Τρέχουμε τώρα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφο. Εκαλύψαμε ήδη κάποιο χαμένο έδαφο mm -hmm. και θεωρούμε τους του έδωσα μία διορία δύο με τρει εβδομάδε να με ενημερώσουν ότι πρέπει να ενταχθούν ακόμα 70 με 100 καινοτόμα φάρμακα. Και τι λέμε με τα καινοτόμα φάρμακα, Λέμε ότι ένα φάρμακο μπορεί να το παίρνει κάποιο. Και, να, και, δεν θα χρειάζεται νοσηλεία, μπορεί να ζήσει περισσότερα χρόνια, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωή του. Άρα είναι πράγματα που τα ξέρουμε και τα ακούμε. Και αυτά πώ τα κάνουμε. Εγώ δεν είμαι γιατρό. Πώ βρήκαμε αυτά τα νέα φάρμακα. Πήρα από τον Παγκύπρο Ιατρικό Σύλλογο τι εισηγήσει του, πήρα από του ασθενεί που ζουν καθημερινά και γνωρίζουν ποια φάρμακα υπάρχουν ελλείψει ή ποια νέα φάρμακα πρέπει να μπουν και κάναμε αυτή τη λίστα και δώσαμε ει τον ΟΑΗ. Άρα ελπίζω μέσα στι πολλέ ανακοινώσει που ελπίζουμε να κάνω εν τον επόμενο μήνα η μία από αυτέ να είναι τα καινοτόμα φάρμακα. Όσον αφορά ο Κρεστόλ. Γιατί δεν Ό, το... Μην μείνουμε, είναι παράδειγμα που έχω δώσει δηλαδή. Ναι. Είναι... Όσον αφορά ο συγκεκριμένο, υπάρχουν προβλήματα με κάποια φάρμακα, ειδικά κάποια φάρμακα που τα φέρναμε από το Λονδίνο, από την Αγγλία, λόγω τη ένταξη τη Αγγλία στην ΕΕ. Επίση υπάρχουν και ελλείψει από κάποια φάρμακα που τα ε, η Pfizer, γιατί η Pfizer μετά που κατασκεύαζε τα εμβόλια έδωσε προτεραιότητα Στην να Σπού. κατασκευάζει εμβόλια παρά να κάνει κάποια φάρμακα, τα γνωρίζει. Το Υπουργείο Υγεία, όποτε ενημερώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι στη γνώση μα, εάν χρειαστεί, μιλούμε με τι κατασκευάστρες εταιρείε, εάν χρειαστεί, μιλούμε με τον Υπουργό Υγεία τη Ελλάδα, εάν μπορεί η Ελλάδα να μα δανείσει φάρμακα, εάν χρειαστεί μιλούμε με πρεσβείε μα στο εξωτερικό να μα προμηθεύσουν αυτά τα φάρμακα. Γίνεται ένα αγώνα ώστε να μην λείψει κανένα φάρμακο από κανένα ασθενή. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά ο αγώνα είναι εκεί και κανεί δεν μπορεί να τον αφισβητήσει. Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, για να φύγουμε, πριν φύγουμε από τα φάρμακα, έχω ακόμα ένα ερώτημα. Και σημειώθηκε αυτό το πράγμα. Φυσικά, όταν ήρθαν στα αυτιά του ΟΑΗ, το, είχε, το, έχει, είχε, είχε επιλύσει. Ξέρετε, πα σε ένα γιατρό, ο ασθενή, Σοβαρό γιατρό και όχι οποιοδήποτε γιατρή. η σοβαρή γιατροί. Σου κάνει εξέταση και σου λέει, κύριε, εγώ συστήνω σε σένα για αυτόν το οποίο βλέπω ενώπιό μου να πάρει αυτό το φάρμακο. Το οποίο μάλιστα ο ασθενή έπαιρνε εδώ και πέντε χρόνια, έξι χρόνια. Ξαφνικά αυτό ο γιατρό παίρνει επιστολέ και λέει του δεν δικαιούσε να δίνει αυτό το φάρμακο μόνο σε αυτού οι οποίοι ε, ήταν προηγουμένω, δηλαδή ούτε γνώριζαν τι έλεγα. Και έπρεπε να κοπεί το φάρμακο. Και ρωτώ, ποιο καθορίζει την υγεία του πολίτη, ο γιατρό ή ο οργανισμό. Εντάξει, ο οργανισμό δίνει τα φάρμακα βάσει κάποιων πρωτοκόλων που υιοθέτησε η συμβουλευτική Σωστά. επιτροπή φαρμάκων. λοιπόν πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα πρωτοκόλλα. Εντάξει, λοιπον επρεπε να εφαρμοζονται αυτα εφαρμόζεται το πρωτοκόλλο, αλλά επειδή είναι ιατρικά θέματα, δεν μπορώ να πω περισσότερα Άφησετε πράγματα. Το εκεί. Ε, υπάρχουν ιατρικά. Πρωτόκολλα έχουν γίνει για όλε τι περιπτώσει. Υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα για όλα τα φάρμακα. Αλλά πέραν π... των φαρμάκων και οργάνωση εγχειρήσεων, πρά... όλα αυτή η... η, ποιότητα των ποιών που δίνεται προς... στον ασθενή. Υπάρχουν πρωτόκολλα για την κάθε περίπτωση. Υπάρχουν πρωτόκολλα, αλλά θέλουμε βελτιώσει σε αρκετά θέματα. Σε αρκετά θέματα δυστυχώ έχουμε κόψει πίσω. Μάλιστα. Επειδή ξέρω ότι έχουμε κόψει πίσω. Σα το, λέω. το λέω γιατί εντάξει, έχουμε κόψει πίσω, αλλά σε ένα μαραθώνιο που τρέχει μπορεί στο τελευταίο χιλιόμετρο να σου περάσει όλου. Εμά που θα το τελευταίο χιλιόμετρο, θα περάσει πολύ ωραία στα 40. Εάν είσαι προπονημένο καλά, θα σου περάσει. Κύριε Υπουργέ, όταν γίνονται αυτά τα πρωτόκολλα, εκείνοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι γι' αυτόν, καλούν του αρμόδιου να πούν την άποψή του. Διότι για μένα, ποιοι είναι οι αρμόδιοι, Είναι ο Παγκύπρο Ιατρικό Σύλλογο. Είναι οι ιατρικέ εταιρείε. Οι ιατρικέ υπηρεσίε. Αυτοί όλοι έχουν ρόλο και λόγο στον καθαρισμό των πρωτόκολλων. Ε, σίγουρα έχουν ρόλο. Υπάρχει... Αλλά γιατί δεν προχωρά το πράγμα σιγου... ε, σι... ε, ε, γρήγορα, γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Σε αυτήν εδώ την καρύκλα που κάθεστε, ήταν ο κύριο Αγαθαγγέλου πριν τρι... τριά, μισή χρόνια, τέσσερα. Τρία χρόνια. Και έλεγαν αυτό το πράγμα συνέχεια. Πρωτόκολλα, πρωτόκολλα, πρωτόκολλα και οι λοιποί. Και ακόμα υπάρχουν ελλείψει, δεν πρόλα να την κατανοήσουμε. Τουλάχιστον ναι. προσωπικά εγώ. Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω ότι με τον κύριο Αγκαθαγγέλου έχουμε μία εξαιρετική σχέση, ότι οι συγκίσεις έχει ο Πανκύπρος Ιατρικός Σύλλογος, προσπαθούμε να τις υιοθετήσουμε. Ξέρω ότι έχετε καλές σχέσεις τώρα, όπως βλέπω και τη, τη συνεργασία που έχετε, όμως ε, κάπου πάλι έγινε στραβό και δεν ε, προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς στο όλο το όλο θέμα. Εντάξει, ήταν η μάχη που αναφέρατε πριν. Η μάχη. <laughs> Αυτή η μάχη Να σα τα πω τι Μάλιστα, να κάνουμε. Η μάχη που έχω αναφέρει πριν. Και ήρθα και εγώ και βρα μπήκα σε μία μάχη. Στη <laughs> <laughs> Στην <θα> μέση. Είσαι, <laughs> μαχητή. <laughs> Αφού είσαι και με την ανώρθωση, είσαι με του μαχητέ. <laughs> λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα, πριν φύγουμε να πάμε σε άλλα θέματα, θα σταθώ στα παραπεμπτικά από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια Αν, ιατρική. Γίνεται έλεγχο των παραπεμπτικών ή απλώ παρεδώσει δεν γίνεται έλεγχο και πρέπει να γίνεται ο σωστό έλεγχο. Πώ πρέπει να γίνει, ποιο θα τον κάνει. Ε, πρέπει, να, πρέπει να βάλουμε κάποια penalties στου προσωπικού ιατρού που δίνουν παραπεμπτικά χωρί χωρίς λόγο. Γιατί έχουμε περιπτώσει κάποιο να πονεί το, να πονεί το, το στομάχι του, αλλά να τον εισθέλνει σε ορθοπαιδικό, μήπω και χτύπησε το πλευρό του. Ενώ έχουμε και αυτά τα πράγματα, να μην σα πω και άλλε ακραίε περιπτώσει. Πού ήρθατε, <σχει> δηλαδή, <θα σχει> ότι... Γνώση μου. Θέλετε. Τι άλλο. Δηλαδή, οι προσωπικοί γιατροί δεν ενέργησαν σωστά, εννοείται. Ένα μεγάλο ποσοστό προσωπικών γιατρών δεν κάνει του κατάλληλου ελέγχου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ένα μεγάλο ποσοστό δίνει παραπεμφτικά από το τηλέφωνο. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό. Ε, να έρθουμε να, 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 να τα πούμε αλήθειε, όπω λέμε. Γιατί το κάνουν αυτό. Μιλώ εγώ σαν ασθενή τώρα, όχι υπουργό. Ασθενή. Παίρνω τον προσωπικό μου ιατρό και του λέω: Βγάλε μου έναν παραπεπτικό να κάνω έναν αξονικό του χεριού μου, γιατί μπορώ το χέρι μου. Ε, θα μου πει: Μήκε, δεν σου βγάλω παραπεπτικό, έμπρε, σου βγάζω. Αν δεν σου βγάζω, τι θα κάνω εγώ, κοίταξε το λέω, ε, μου βγάζει. Ο προσωπικό ιατρό του φίλου μου, πιάνει αν δει τον τηλέφωνο, διάτρωγε φάρμακα, διάτρωγε παραπεπτικό, θέλει. Τι, θέλ. τι κάνω εγώ, φεύγω που είναι τον προσωπικό πώς ιατρό, πώ τον άλλο. Άρα. Την επόμενη φορά τι θα κάνει ο προσωπικό όταν τον πιάσει ο ασθενή ο Β, ο μιχαλή. θα του πει: Πονώ το χέρι μου, δώσ' μου ένα αξονικό. Θα του πει: Εντάξει, Μιχάλη μου, πού να σου το δώσω, δώσ' μου και το φαξ και μπήκε μέσα. Άρα, ε, είναι ένα πρόβλημα που έχουμε στο σύστημα με του προσωπικού ιατρού. Όταν μα δίνεται ευκαιρία αν εμά του ασθενεί, γιατί σαν μιλούσα ένα ασθενή, mm. να αλλάσουμε προσωπικού ιατρού αμέσω. Εγώ, εγώ θεωρώ ότι. να πω ότι είμαι ε... ευτυχή που έχω έναν άριστο ε, ε... προσωπικό ιατρό. Και με έναν άριστο είναι ο προσωπικό μου Είναι άριστο και έχουμε... είναι ποκούμπι για όλου. Και με έναν άριστο είναι ο προσωπικό μου Αλλά θέλω να σα πω είναι πρέπει το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή που δίνεται. Η ευκαιρία σε εμά του ασθενεί να αλλάξουμε του προσωπικού μα γιατρού όποτε θέλουμε, πρέπει κάποια στιγμή να τερματιστεί. Ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτού του ανθρώπου να μην δέχονται απειλέ και να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Εάν ξέρουν ότι εάν κάνουν σωστά τη δουλειά του, δεν θα χάσουν ασθενεί και κάνουν λάθη, τότε η ευθύνη θα είναι στου γιατρού. Αυτή τη στιγμή η ευθύνη είναι κάπου στη μέση. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή οι γιατροί, η προσωπικοί γιατροί, είναι αυτοεργοδοτούμενοι, αντιλαμβάνομαι, δεν είναι. Σωστά. Σωστά. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει Ούτε και όριο ηλικία, εφαρμόζονται. Δεν εφα... υπάρχει και θα το βάλουμε, αλλά δεν θα του βγα... στείλουμε όμω την ανεργία. Σε εισαγωγικά μιλώ ανεργία. Τι εννοείται. Ε, θα μπει θα... ένα όριο, θα ναι. μπει, έχουμε κατανοήσει το πρόβλημα ότι αν είσαι να πούμε το, το ακραίο σενάριο, ναι. 85 χρονών. και αν είσαι 25 χρονών, δικαιώσει να έχει του ίδιου ασθενεί θεωρώ λίγο παράλογο κάποιο έναν άτομο που είναι 85 χρονών να μπορεί να εξετάζει 2.500 ασθενεί, όπω μπορεί να εξετάσει κάποιο 30 χρονών, είναι 25-30 χρονών. Άρα πρέπει να μπει μια ρύθμιση, να μην, να μην σταματούμε την ιατρική σε αυτά τα άτομα των 85 χρονών, αλλά την ίδια στιγμή να, να επικρατήσει η λογική. Η λογική λέει, κύριε, σε 85 χρονών θέλει να είναι... είναι πώς το λέμε, το μεράκι σου, η η ασθενή σου. Να σου δώσουμε κάποιου ασθενεί, να του εξετάζει, να ζει, αλλά μην μα πει ότι μπορεί να εξετάζει 2.500 ασθενεί. Να είμαστε ειλικρινεί. Αν υπάρχει ειλικρίνεια μεταξύ τη δύο πλευρών, θα βρούμε τη λύση. Φτάνει να υπάρχει καλή θέληση και ειλικρίνεια. Έχετε υπόψη σα πόσοι προσωπικοί γιατροί έχουν 2.500 ε, Κάποιο πάντω που είναι 83 χρονών έχει 2.482 ασθενεί. Και ακόμη συνεχίζει και εξετάζει πραγματικά. Τι να εξετάζει. Όχι, έχει γραμμένου 2.482. Σα το λέω. Αν λοιπόν δεν εξετάσει, δεν, δεν εξετάσει, θα πάρει τη ταρήφα του 200-300.000 το ευρώ. γι' αυτό σα το έχω πει ότι είναι πρόβλημα του συστήματο που πρέπει να το λύσουμε. Του συστήματο, τη νομοθεσία και του Της Τη και του συστήματο που πρέπει να το λύσουμε. Ξέρετε, για μένα ο προσωπικό γιατρό είναι οικογενειακό γιατρό, είναι ευρύτερο. Πόσο να αξιοποιεί, δηλαδή έχετε κάνει κοσκίνισμα θα έλεγα ακόμη των προσωπικών γιατρών. Διότι τότε όποιο ήθελε έμπαινε και, και, έκανε την εγγραφή. Δυστυχώ δεν έγινε το κοσκίνισμα. Εγώ το πρώτο που είναι ο προσωπικό ο γιατρό ο δικό μου. Αν ήταν ο προσωπικό ο γιατρό ο δικό μου, όλοι οι γιατροί, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώ κάποιοι, κάποιοι, γιατροί που ήταν στην ανεργία έχουν εκμεταλλευτεί το σύστημα. Όχι η ανεργία, είναι, ήταν, ήταν σε, σύνταξη, επίπεδο παραγωγή. Ήταν σε σύνταξη, να σα πω, έχουν, έχουν, μπει στο σύστημα. Αλλά ε, να σκεφτούμε όμω και του ανθρώπου που εφάρμοσαν το ΓΕΣΥ. Να μην σκεφτόμαστε μόνο τη δική μα την πλευρά τώρα δύο χρόνια μετά. Αυτή κύριε, εδώ, που... εδώ, μεταξύ μα, ναι, για λειτουργεί το σύστημα, αυτοί, είναι, αυτοί, είναι... αυτοί, είναι... αυτοί οι άνθρωποι που εφάρμοσαν το ΓΕΣΥ, τι ήθελαν να κάνουν. Συγκε... Τι είναι ο ήθελαν ο... τη συγκεκριμένη στιγμή, να έχουν αρκετού ιατρού μέσα. Άρα δεν μείωσαν τα κριτήρια. Δεν μείωσαν τα κριτήρια Γι' αυτό τα άφησαν ανοιχτά για να έρθουν όσο περισσότεροι γιατροί. Τώρα που είδαμε ότι υπάρχουν αρκετοί γιατροί, μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμο. Είναι ώρα να βάλουμε αυτά τα κριτήρια ώστε να γίνουν κάποιε μειώσει που να διορθωθεί το σύστημα. Ξέρετε, στην Κύπρο, κάθε καντούνη που θα πα, κύριε Υπουργέ, έχει και τρει και τέσσερι ειδικού γιατρού. Όλων των ειδικοτήτων. Είναι αναγκαίο, είναι επάναγκε, να το πω καλύτερα, για να πηγαίνει ο ασθενή στον προσωπικό γιατρό για να παίρνει παραπεπτικό να πάει στον ειδικό. Διότι αν πράγματι έχω πρόβλημα με την καρδία μου, θα πάω στον καρδιολόγο. Αν έχω με τα νεφρά μου, θα πάω στον νεφρολόγο. Ναι, αλλά ποιο ξέρει αν έχει πρόβλημα με την καρδία ή με τον νεφρολόγο. Πρέπει να σε δει κάποιο γιατρό. Εγώ θεωρώ το σύστημα του προσωπικού γιατρού είναι ένα πολύ καλό σύστημα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να δουλέψει σωστά. Να δουλέψει σωστά. Εάν δουλέψει σωστά, μπορούμε να έχουμε και. Σοβαρέ εξοικονομήσει από το σύστημα υγεία. Και γιατί εννοώ σοβαρέ εξοικονομήσει. Για παράδειγμα, ένα από τα, τα στατιστικά που βλέπω, έχουμε τους περισσότερε εξετάσει σε αξονικού και MRI σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό που έχουμε. Άρα, τι γίνεται. Όλοι μα έχουμε ένα πρόβλημα, μία ανυποψία. Πάμε και ζητούμε του γιατρού μα, Γιατρέ μου, πονώ λίγο το χέρι μου, πονώ λίγο το πόδι μου, αξονικό MRI. Επειδή είναι δωρεάν, φορτώσαμε το σύστημα με του περισσότερου αξονικού MRI σε σύγκριση με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν σκεφτόμαστε εμεί πάλι σαν ασθενεί ότι αυτά είναι λεφτά που ανήκουν σε εμά, γιατί έχουμε 1,3 δισεκατομμύρια που ανήκουν όλα σε εμά. Εμεί είδαμε το 1,3, πάλι σαν ασθενεί μιλώ, είδαμε το μέλι με τα 1,3 εκατομμύρια και τσιπώσαμε όλοι πάνω του με το μέλι να πιάσουμε όσα περισσότερε εξετάσει κάνουμε και δεν μα κόφτει αύριο τι θα μείνει. Άρα πρέπει από τη στιγμή που εμεί σαν ασθενεί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μπουν οι κατάλληλε ρυθμίσει, οι προσωπικοί ιατροί να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Για παράδειγμα, αν ένα προσωπικό ιατρό, ένα που του ελέγχου μπορεί να γίνουν, ε, γράψει 20 παραπεμπτικά για MRI. Και αυτά τα MRI τα αποτελέσματα είναι, επειδή θα είναι στο σύστημα, σημαίνει η διάγνωση δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, σημαίνει αυτό ο προσωπικό ιατρό έκαμε, έκαμε λάθο τη δουλειά του. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα. Που να ξέρει αυτός ο προσωπικός ιατρός που έγραψε αυτήν, αυτήν την εξέταση, ότι θα πληρώσει. Από τη στιγμή που δεν πληρώνει. Και τώρα, θα το ελέξει, άρα λοιπόν το σύστημα εντάξει. υπάρχει. Θα το ελέξουμε, κύριε Γκαρικ. Θα το ελέξουμε. Θα, θα το, ελέξουμε... Το, το, το βάζουμε μεγάλο, και, και θα είμαστε, είμαστε εδώ και εύκομαι. λέω ότι ο μηχανισμό υπάρχει. Δεν φταίτε εσεί. Άλλοι πρέπει να εφαρμόσουν το μηχανισμό. Υπάρχει <laughs> ο μηχανισμό. Και λέω στον Επίτροπο να υποπτύασαι εγώ το γεσί. Εκεί όλα αυτά μέσα στο σχέδιο του είναι αυτά που λέγονται μέσα. Να ελέγχω. Σωστό είναι το MRI. Σωστό το... το ένα που έγινε. Σωστό το άλλο. Και να υποβάλει ησυχία. ρε παιδιά εδώ. Καπουλάθο πηγαίνουμε. Θα τον αξιοποιήσουμε και τον Επίτροπο. Μην ανησυχείτε. <laughs> 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 <να αξιοποιήσουμε. laughs> θα τον αξιοποιήσουμε. Θα τον βάλουμε <laughs> στην <laughs> ομάδα μα. Στην ομάδα μα. Λέτε ότι να πάμε <laughs> στο παλιό του δέρμι θα σα κάνω και παιδεία. Α κάνουμε ένα όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Θα, θα, μείνω στο τελευταίο μου για του απογευματινού γιατρού, για του ε, γιατρούς γιατρού γενικά, του προσωπικού. Ο προσωπικό γιατρό εργάζεται μέχρι ώρα 6.30-7. Ναι. Μεταφεύγει. Yeah. Άλλη τρύπα μεγάλη. Yeah. Πού φορτώνονται όλα, στα δημόσια νοσηλευτήρια. Στι πρώτε βοήθειε. Πρώτες βοήθειες. Τι γίνεται εκεί στι πρώτε βοήθειε, το έλα να δει. Πραγματικά. Άρα. Πραγματικά. Μπορεί να πάει να περιμένει 6 ώρε έξω χωρί να υπάρχει okay. αυτό το πράγμα. Χαίρο. Δεύτερο. Ε, <και> γιατί δεν μεριμνάτε ούτω ώστε να υπάρξει ένα νέο σύστημα, μια εφημερία, παραδείγματο χάρη σε κάθε περιοχή που να λυθεί αυτό το θέμα. Και το άλλο, εκεί στι πρώτε βοήθειε στελεχώνονται με γιατρού με ειδικότητε ή βάζετε οποιονδήποτε ένα γιατρό και δι' ανειδίκευτον, και θα πω έναν παθολόγο νεαρών που έρχεται τώρα να κάνει την ειδίκευση του και πήγαινε στι πρώτε βοήθειε. Απαντήσε Χαίρομαι που βλέπετε αυτήν την ερώτηση, γιατί δίνεται μου ευκαιρία να απαντήσω σε δύο πράγματα που κάνουμε. Ε, λέγεται Μετά τι 7, πού θα παινούν οι ασθενεί. Ε, αν μελετήσετε τον νόμο του Γεσί, προνοεί ότι πρέπει να έχουμε εφημερεύοντα ιατρία και τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα. Mm -hmm. Αυτό είναι η εφαρμογή του νόμου που λέμε όλοι μα. Αλλά δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται. Γιατί? Άρα και έχουμε, τον για να ξέρετε, και τον για να Εδώ ξέρετε έχουμε, έχουμε και έτοιμα, ε, χτίσαμε και έτοιμα γιατρία για εφημερεύοντα. Τα έχουμε χτίσει, αλλά πρέπει να τα, να τα επανδρώσουμε με γιατρούς. Άρα, ε, έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι μετά τις 7 δεν υπάρχουν γιατροί, ούτε παθολόγοι, ούτε παιδιάτροι. Ο νόμος προνοεί, και είναι ένα από τα θέματα που ανάφερα και χτες τον ότι αν δεν το κάνετε να έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί τώρα θα έχουν ήδη στο ΟΑΗ σοβαρό πρόβλημα και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει το σοβαρό πρόβλημα, είναι ότι από τη στιγμή που προνοεί ο νόμος ότι πρέπει να έχουμε εφημερεύοντα ιατρία τα, τα βράδια και τα Σαββατοκυρίακα, πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Από τη στιγμή που προνοεί ο νόμος πρέπει να έχουμε παιδιάτρους, αυτά πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και αυτόν, εμένα σαν υπουργό Υγεία δεν με γόφτεί. Αν Δεν πηγαίνουν οι προσωπικοί ατροί που έχουν υποχρέωση να πηγαίνουν οι προσωπικοί ατροί, αλλά δεν πάσει. Δουλειά του ΕΑΗ να εφαρμόσει τον νόμο που προνοεί αυτά τα πράγματα. Γιατί ο νομοθέτη, σωστά όταν έβαλε αυτόν το, τον όρο, έχει κατανοήσει ότι θα έχουμε πρόβλημα όταν οι προσωπικοί ατροί πηγαίνουν στα σπίτια του και δεν γίνεται οτιδήποτε. Άρα αυτό το πράγμα θα επιληθεί και αυτό το πράγμα και. Μα είναι και... απλό, κύριε Υπουργέ, που το ακούω από τώρα. Υπάρχουν πόσοι προσωπικοί γιατροί υπάρχουν στην επαρχία Λευκοσία, λέει ο Πάη Υπάρχουν ναι, είναι, τρο... όσοι και να υπάρχουν. Είναι απλό Δεν αλλά... Να πάνε με rotation. Εσεί ναι. μ... Εσείς λέτε απλό. Τρει με τέσσερι, πέντε. 5... Αλλά που θα, που θα, έχετε ως προσωπικούς ιατρούς αύριο έναν στο τηλέφωνο. Ρωτάτε του να δείτε πόσο απλό είναι. Γιατί ξέρεις κάθε φορά που το φέρνουμε το θέμα. Το φέρετε εσείς. Ε, 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 εγώ, εσείς. εγώ, τους το ανάφερα το του εγώ το, το ανάφερα ίδιους, το ε, είναι άλλος που θα το κάνει. Ενώ... <laughs> και οι εκθέσει που έχω διαβάσει το λένε καθαρά μέσα. Άλλοι <laughs> είναι... πρέπει να το κάνουν. Το ξέρω. Άρα είναι ένα θέμα που ε, ο κλειό έχει στενεύσει, θέλω να σα πω, για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Τα έχουμε μπει αρκετέ φορέ. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να αποδείξουμε ότι πρέπει να τα κάνουμε. Εν πράγματα που τα προνοεί ο νόμος. Θέλουμε να παρανομήσουμε, δεν μπορούμε να παρανομήσουμε άλλο. Άρα θα γίνουν. Όσον αφορά να πάω στο άλλο θέμα με τι πρώτε βοήθειε. Κατανοούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τι πρώτε βοήθειε. Κατανοούμε, σα το λέω. Πιθανώ ε, να έγιναν λάθη που δεν ενταχθήκαν κάποια ιδιωτικά νοσοκομεία με τι πρώτε βοήθειε. Πιθανώ λέω. Δεν είμαι σίγουρο γιατί όπω είπα αρκετέ φορέ είναι δίκοπο μαχαίρι ε, οι πρώτε βοήθειε να μπουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή όχι. Και για, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι, να εξηγήσω. Αν, αν, ήθελα να Αν, ακούσετε. αν, αν η ευκαιρία για παράδειγμα σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο να έχει πρώτε βοήθειε, τότε ένα σοβαρό αριθμό ασθενών που πάει στα δημόσια νοσηλευτήρια θα πήγαινε στα ιδιωτικά, άρα θα χάναν ασθενεί τα δημόσια νοσηλευτήρια. Άρα θα είχαμε πρόβλημα με τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ένα, γι' αυτό λέω ένα δικό μου μαχαίρι, αλλά που την ίδια στιγμή είναι, δεν είναι, είναι απαράδεκτο να πηγαίνει ένα ασθενή εκεί και να περιμένει πάνω που κάποια συγκεκριμένη ώρα. Αλλά για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το Υπουργείο Υγεία επεξεργάζεται ένα μηχανισμό που, τον, που τον προσπαθούμε να βρούμε πώς είναι να δουλέψει αυτός ο μηχανισμός και αυτός ο μηχανισμός προνοεί ότι ε, 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 εσύ είσαι στις πρώτες βοήθειες, πρέπει να περιμένεις για παράδειγμα μία ώρα να, αν δεν είναι σοβαρό το περιστατικό. Μία ώρα. Εάν περάσει, αν γίνει μία ώρα και 30 λεπτά, τότε είτε θα μεταφέρεσαι σε, σε, σε άλλο νοσηλευτήριο, πρώτες βοήθειες, και την ίδια στιγμή οποιασδήποτε Εισαγωγέ με ασθενοφόρα σε αυτόν τον νοσηλευτήριο δεν θα πηγαίνουν, θα πηγαίνουν σε διάφορα άλλα νοσηλευτήρια. Αυτό είναι η σκέψη του Υπουργείου Υγεία να την κάνει. Απλώ δεν, δεν βρήκαμε τον κατάλληλο μηχανισμό την κατάλληλη στιγμή. Άρα, θέλουμε να δώσουμε και αυτή τη λύση στου ασθενεί, ώστε να μην περιμένουν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Θα δούμε τώρα που θα επανέλθουμε στην κανονικότητα με τη μείωση των νοσηλειών λόγω του κορονοϊού. Εάν θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση, εάν δεν θα διορθωθεί, θα υπάρχει ο μηχανισμό που θα επεμβαίνει το Υπουργείο Υγεία και να μεταφέρνει αυτού του ασθενεί σε άλλα νοσηλευτήρια. Μάλιστα. Έρχομαι, επειδή ο χρόνο μα πιέζει και θέλω να πάρουμε και τα δημόσια νοσηλευτήρια. Κάτε με, και όχι εμένα, διότι mm. είμαι ειδικό, αλλά ακούστηκαν πολλέ φορέ σε αυτόν εδώ το στούτιο, ότι η ψυχή, η ραχοκοκαλιά του γεσί είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ναι. Και χωρί τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν θα έχουμε ούτε σύστημα υγεία, ούτε σωστή ιατρική περίθαρψη. Και αποδείχτηκε ότι είναι ψυχή του Γεσί αυτήν την πανδημία που περάσαμε, ότι από τι καλύτερε χώρε στον κόσμο. Και αυτό οφείλεται στο ιατρικό, παραιατρικό και άλλων ανθρώπων που είναι, στο, που είναι στα δημόσια είναι νοσηλευτήρια. νοσηλευτήρια. Όμω αυτά τα νοσηλευτήρια είναι ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Είναι ο φτωχό συγγενή. Υπό ποιαν εννοία. Ελέγαμε πριν να γίνει το Γεσί ότι. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε στο Γεσί αν δεν α, α, αν εξαρτη, αυτο, αυτονομηθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Είναι τρία χρόνια τώρα που λειτουργεί το Γεσί και δεν έκαναμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί. Όχι, Κάναμε ένα αρκετά βήματα μπροστά. Αλλά η αυτονόμηση δεν έγινε. Δεν έγινε, αλλά θα γίνει. Αλλά θέλω να αναφέρω ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΚΙΠΗ του των τελευταίων χρόνων είναι πολύ βελτιωμένα σε σύγκριση με άλλα χρόνια. Άρα <laughs> υπάρχει μια έναν καλό πρώτο βήμα. Αλλά θέλω να αναφέρω ότι με τα, με τα, δημόσια νοσηλευτήρια, ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλοι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν, έχουν τραβήσει όλο το βάρο τη πανδημία. Είναι αυτά είναι τους... που είναι... το έχουν τραβήσει όλο το βάρο τη πανδημία. Αυτοί πρέπει να βραβευτούν Άρα... από την πολιτεία. Ε... Και κανένα άλλο. Συμφωνούμε. Έχουν τραβήσει όλο το βάρο τη πανδημία. Άρα είναι λογικό όταν ασχολείσαι με την πανδημία κάποια πράγματα να μείνουν πίσω. Αλλά όπω γνωρίζετε, εγώ δεν ε, αρκετέ φορέ ήρθα σε ρήξη με τον ογκυπί. Ε, αρκετέ φορέ για να βελτιώσουμε ε, την τρόπο λειτουργία στο γυπί. Αυτό έχει γίνει αρκετέ φορέ. Αλλά ε, τη συγκεκριμένη στιγμή ε, υπάρχει το πλάνο με την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτήριων. Είμαστε ικανοποιημένοι που, που η περσινή χρονιά έκλεισε με πολύ πιο χαμηλέ ζημιέ από ό,τι υπολογίζαμε όλοι μα. Και θεωρούμε ότι γίνονται όλα αυτά τα βήματα ώστε να προχωρήσει αυτή η αυτονόμηση. Την ίδια στιγμή όμω πρέπει ε, όλοι εμείς να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Όταν έχουμε κάτι σοβαρό, όταν μη κακό, πρέπει να έχουμε, μία, έχουμε ένα δυστύχημα, έχουμε μία, να κάνουμε μία επέμβαση καρδιά ή έχουμε μία σοβαρή κακοσύνη που πάμε, όλοι μα πάμε στα δημόσια μαντοσυλλευτήρια στι πρώτε μα βοήθειε. Από εμά εννοώ το Υπουργείο Υγεία και τον ΟΚΙΠΗ, γιατί θεωρώ είμαστε ένα, εξαρτάται εάν οι πολίτε που μα εμπιστεύονται στα δύσκολα πρέπει να εμπιστευτούν και τα δημόσια νοσηλευτήρια μα και στα εύκολα. Σίγουρα και να πω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Τα νοσηλευτήρια τα δημόσια για 60 τόσα χρόνια, τι ήταν, ο μαγνήτη των ικανών ιατρών. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια Συνεχή φυγή οι ιατρών και έχουν αποψηλωθεί τα δημόσια νοσηλευτήρια. Δηλαδή, γιατί, γιατί έτρεχαμε στα σοβαρά περιστατικά στα νοσηλευτήρια τα δημόσια, Διότι εκεί υπάρχουν οι τρει κεφαλέ των ιατρών. Καρδία, αυτή είναι κορυφαία. Yeah. Στην παθολογία, αυτή είναι κορυφαία. στο καρκίνο αυτή είναι, ε, είναι κορυφαία. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει εσεί τώρα να δείτε, όταν θα γίνει, θα γίνει η αυτονόμηση όπω μου λέτε. Και ναι. αφού το λέω αυτό, αυτονόμηση, και να κλείσω με, το, με την άλλη παρατήρηση να μου τα πείτε όλα. Ξέρω ότι για να γίνει μια αυτονόμηση πρέπει να γίνει και ένα accreditation. Μια διαπίστευση. Διαπίστευση από διεθνού οίκου, από διεθνεί οργανισμού οι οποίοι καταλάβουν από θέματα υγεία. Που αυτό ο διεθνή οργανισμό που θα έρθει θα κάνει το structure αυτού του οργανισμού. Θα πει, α πούμε, τε, τα σχέδια υπηρεσία ποιον ανθρώπο θα είναι μέσα. Ποια θα είναι τα προσόντα του. Όχι μπε στη αλέστε. Θέλω να πω αυτό το πράγμα, το έχετε υπόψη σα. Ε, το έχω υπόψη μου, αλλά πριν πάω πριν σε αυτό το πράγμα, θέλω να πω ότι υπάρχει μια φυγή γιατρών. Αλλά οι στρατηγοί που έχουν απομείνει στο Νοκυπή είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν στην Κύπρο. Ναι, ναι, Οι στρατηγοί που έχουν μείνει, το που του λέω του στρατηγούς. Και εγώ σας το λέω, με, γιατί ε, μιλώ με αρκετού ασθενεί. Δεν διαφωνούμε. Και εγώ... όταν, όταν σε δύσκολο περιστατικών πηγαίνουν στους στρατηγού που έχουμε στα δημόσια Μάλιστα. νοσηλευτήρια ότι, ε, για οποιασδήποτε επενδύσεις. Ενισχύστε τους. ενισχύουμε ε εν και έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τους γιατρούς και με τις συντεχνίες και με τους νοσηλευτέ. Είναι... Και εγώ είναι να πω τώρα να γίνω συντεχνιακός. Ναι. Η ενίσχυση δεν είναι μόνο να του δώκετε και άλλους γιατρούς που πρέπει να τους δώσετε. Ούτε άλλες ε, διευκολύσεις ή τεχνικών προσωπ... τεχνολογ... τεχνολογίων που, που πιστεύω ότι στα νοσοκομεία είναι η καλύτερη που υπάρχει. Είναι και οικονομικό κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί ένα κορυφαίο γιατρό, ο οποίο είναι στα δημόσια νοσηλευτήρια, να παίρνει 100.000. Είναι λίγα. Όταν ο έξω παίρνει 200 και 300. Κύριε Γαρεκλά, οι, φίλη φίλοι μου γιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια είναι ικανοποιημένοι με του τους. του. να έχω συνάντηση μαζί του αύριο να συμφωνήσουμε <laughs> να, <laughs> να ανοίξει τα αυτιά, να έχω προβλήματα. Άρα, Ωραία, εδώ αρκετά κίνητρα. Είναι ευχαριστημένοι. Αλλά θέλω να πω ότι, και θέλω να σε ευχαριστήσω τους, τους γιατρούς, ε, το θέμα δεν είναι το θέμα των το χρημάτων. Αρκετέ Αρκετές φορές οι γιατροί μας που τους κατηγορούμε άδικα ότι είναι τα χρήματα, έχουν διαφωνήσει με, και με τον ΟΚΠ και, και με το Υπουργείο Υγείας, όχι για τα χρήματα, Α, το ξέρω, για τρόπους λειτουργίας, γι' αυτόν να μην βάζουμε κάτι που Λες. δεν πρέπει να το βάλουμε. Άρα η έννοια και αυτών των γιατρών, είναι πώ να κρατηθούν αυτά τα δημόσια νοσηλευτήρια να κρατηθούν και να ενισχυθούν. Και αυτό είναι ο στόχο που έχουμε. Όχι μόνο να τα κρατήσουμε, αλλά να τα ενισχύσουμε. Και με τελευταία τεχνολογία εξοπλισμών και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Μάλιστα. Αφού μιλούμε για την αυτονόμηση, εγώ πιστεύω, σαν απλό τώρα πολίτη που σα ακούω, αλλά και σαν δημοσιογράφο, ότι για να μην γίνει μια σωστή αυτονόμηση, αυτή πρέπει να γίνει από ανθρώπους που κατέχουν το αντικείμενο. Αυτή θα γίνει από ανθρώπους που έχουν την επιστήμοσύνη. Αυτό το πράγμα υπάρχει ή απλώς θα καθίσουν οι τεχνοκράτες, οι διοικητικοί πάλι, είτε του ΟΚΙΠΗ είτε και του ΟΑΗ που να πληρώσει ότι έτσι θα γίνει το νοσοκομείο. Και ένα άλλο ερώτημα και κλείσαμε με αυτό, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσων καιρών έχουμε πανεπιστήμια εδώ μέσα στην Κύπρο, τα οποία εξελίσσονται. Έχουν ιατρικές σχολές τα πανεπιστήμια τα οποία τα θέλουμε να ενισχυθούν. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον τόπο. Πού είναι οι πανεπιστημιακέ κλινικέ, τουλάχιστον στα δημόσια νοσηλευτήρια. Γιατί δεν πηγαίνουν. Που έχουμε τι πανεπιστημιακέ κλινικέ, ακόμα έναν. Άλλη πληγή. Άλλη πληγή. Άλλη πληγή. Γιατί που εχουμε τι πανεπιστημιακε κλινικε ακομα εναν αλλη πληγη αλλη γιατι που ειναι ο νόμο για τα πανεπιστημιακέ κλινικέ. Είναι και αυτό με στην στη λίστα που δεν ξέρω ποιο είναι το πιο επίγον από όλα. Άρα και αυτό είναι μέσα στη λίστα που είναι οι πανεπιστημιακέ κλινικέ. Είναι το νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που το βγάλαμε από το συρτάριν και αυτό, έγινε η διαβούλευση και είναι από τα θέματα που θα δούμε μέσα σε όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Μάλιστα. Το άλλο που έχω πει, νομίζω... Για την αυτονόμηση του ΟΚΠ, εντάξει, θεωρώ ότι έχουν μπει βάσει, υπάρχει διαδικασία και είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε την αυτονόμηση. Μέσα στο πλαίσιο της αυτονόμησης και της, αν θέλετε, οικονομικής επάρκειας, ένα, από το, ένα σημαντικό στοιχείο, και μιλώ, μα τώρα, εγώ το λέω, για να καταλάβει ο κόσμος θα πρέπει να κοστολογηθούν οι ιατρικέ πράξει του κάθε νοσοκομείου χωριστά για να γνωρίζει για τον που στέκεται. Αυτό για να μην γίνεται αυτό, κύριε Καρεκλά. Γίνεται. Έχουμε <χαι> πολύ καλού λογιστέ στα δημόσια νοσοκομεία. Έχω <χαι> <χαι> απέναντί μου τον Υπουργό μου που είναι και λογιστή και <χαι> αρχιλογιστής. Έχουμε, έχουμε, που, θεω, έχουμε πολύ καλού λογιστέ στα δημόσια μα νοσηλευτήρια που υπάρχει αυτή η πληροφόρηση κοντά μα. Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τέσσερα-πέντε ερωτήματα, τα οποία είναι και επίκαιρα τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εκπομπή χωρί περιστροφέ. Περνούμε στο τελευταίο μα μέρο. Απόψε, εκλεκτό φιλοξενούμενο ο Υπουργό Υγεία, ο κύριος Χατζηπαντέλας που συζητούμε για το ΓΕΣΥ με όλα τα θέματα τη επικαιρότητα που έχουν παρουσιαστεί τι τελευταίε δέκα μέρε και τι αντεκλήσεις αν θέλετε, τη μάχη που γίνεται και στη Βουλή μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων, θα το έλεγα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται τώρα είναι η εξαγορά νοσηλευτηρίων ιδιωτικών, ε, οι οποίοι, τα οποία αγοράζονται από διεθνή επενδυτικά ταμεία. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Εντάξει, ένα φαινόμενο παγκόσμιο, αλλά θέλω να αναφέρω ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει οποιαδήποτε εξουσία να σταματήσει οποιαδήποτε εξαγορά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλημα, είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αποφασίσει αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ωραία. Αλλά, εγώ θέλω να αναφέρω ότι ε, φαίνεται ότι κάτι κάνουμε καλό σε αυτόν τον τόπο όταν έρχονται επενδυτικέ εταιρείε και επενδύουν ε, στον τόπο μα. Άρα, κάτι καλό φαίνεται ότι κάνουμε. Αλλά θέλω να καθησυχάσω τον κόσμο, είναι ότι ε, όποια εταιρεία εξαγοράσει οποιοδήποτε νοσοκομείο, ο ο, ο νόμος παρέχει εξουσίες των Υπουργών Υγείας, οποιασδήποτε εξουσίες υπάρχει ε, και είμαι θεω, ε, θεωρώ ότι δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε παιχνίδια εάν το Υπουργείο Υγείας είναι σωστό και σταθεί στον πόντο, όπως λέμε στα Κυπριακά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σίγουρα α, αγαπούν και έρχονται, είναι θέμα εμπιστοσύνη προς την ιατρική που, 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 που προσφέρει που προσφέρουν τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια. Το ερώτημα είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται, γιατί δεν έρχονται διότι αγάπησαν την ιατρική, έρχονται για το κέρδο. Το θέμα είναι να μην νοθεύσουν, είπατε το έμεσα εσεί τώρα, την ποιότητα των παρεχωμένων υπηρεσιών. Ε. Γιατί το λέω, εάν αύριο ένα από αυτού οι οποίοι αγοράσαν νοσοκομεία, είτε το έναν είτε το άλλο, να μην πω τα ονόματα, το, οποία θα, το έναν έχει αγοραστεί και το άλλο εξαγγέλλεται, κρατήσει του γιατρού εκεί για μια πενταετία και του λέει: Κοιτάξτε, κύριε, είστε, κερτοσ... είστε, είστε... είστε ο οργανισμό. Βάσει των στοιχείων σας που σα αγόρασα, συνεχίστε έτσι. Και θα συνεχίσουν. Για μια πενταετία δεν θα του αγγίξουν. Ναι. Στη μια πενταετία, αφού φέρνουν μέσα και διάφορου γιατρού, τέλο πάντων, υπάρχει γιατρό και γιατρό, κύριε Υπουργέ. Ναι. Συμφωνούμε. Ο... Και σε, σε ναι. κάποια στιγμή του λέει στον μεγαλογιατρό, τον κύριο Χατζιμπαντέρα, ο οποίο είναι κορυφαίο στι χειρήσει για αυτό και αυτό, κοιτάξτε, πάτε στο καρόν εσεί. Εγώ είμαι ικανοποιημένο με τον αριθμό των ιατρών που έχω εδώ πέρα. Δεν πλήττεται. Όχι, δεν πλήττεται, γιατί εγώ, εγώ, που είμαι ασθενή, ναι. όχι ο υπουργό, αυτό ο γιατρό που λέτε φεύγει από το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, γιατί δεν του δίνουν καλή αμοιβή, και πάει. Όχι, τη... την ίδια. Αλλά του λέει τέρμα, θα βάλω τέρμα, άλλο. Θα βάλω οι οποίοι στη χώρα του παίρνουν 4.000 ευρώ το. Okay. το, μήνα αντί να σου δίνουν εσύ τέρμα, 25. Τέρμα. Εγώ, να, να σα πω εγώ, αν, εάν ήμουν ιδιώτη, εγώ τι θα έκανα. Θα πήγαινα στο γιατρό μου που το ξέρω εδώ και χρόνια ε, και δεν θα με ενδιαφέρει αν είναι στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο ή όχι. Άρα θα πήγαινα στο δω, συγκεκριμένο γιατρό. Αν είμαι ιδιώτη, έχω λεφτά. Θέλω να, να πάω σε αυτό το γιατρό να το πληρώνω. Αν είμαι στο ΙΕΣΥ, και βλέπω ότι αυτό ο γιατρό έχει φύγει. Αν ενταχθεί μόνο του στο γεσί, θα, πάει κοντά του. Θα πάω κοντά του. Αν δεν ενταχθεί μόνο του, θα πάω να βρω άλλο γιατρό. Εκτό αν μου φέρει κάποιο γιατρό εισάξιον, είτε καλύτερο από αυτό που θα αντικαταστήσει. Άρα είναι η νόμη τη αγορά αυτή. Θεωρώ ότι ε, η αγορά θα, καθορίσει εάν οι ασθενεί θα πηγαίνουν στο συγκεκριμένο γιατρό ή όχι. Και το άλλο με ερώτημα. Αφού μιλάμε για εξαγορέ ιδιωτικών νοσοκομείων πριν 8 μήνε, 10 μήνε, ένα χρόνο εδώ που είχε μια συζήτηση, ετέθη ε, ο κίνδυνο μήπω υπάρχει τάση και ξεπουλήματο, έτσι αυτή ήταν η φράση, των κρατικών νοσηλευτηρίων. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, σα απασχολεί αυτό το θέμα, φοβάστε αυτό το θέμα. Όχι, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου αυτό το θέμα. Mm -hmm. Ποτέ δεν πέρασε και θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Και ενώ είστε εσεί εδώ, κάτω τα χέρια λέτε από τα ε, Κάτω τα χέρια, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει ε, και το είπα αρκετέ φορέ. Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα σε αυτού που είναι σε αυτό το σύστημα, στα δημόσια νοσηλευτήρια, ότι πρέπει να συνεργάζονται και να κάνουν σωστά τη δουλειά του και να αποφασίσουν τι οργανισμό θέλουν. Και το είπα αρκετέ φορέ στο, στο παρελθόν αυτό το πράγμα λόγω τη εμπειρία μου με την αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου. Και το είπα αρκετέ φορέ και στα άτομα των Τι θέλετε, Θέλετε να έχουμε μία να ε, μία ναϊκ ή μία σε προσιάργουέ. Και να σα πω τα παραδείγματα. Σε προσιάργουέ είχαμε μία εταιρεία που θεωρούσαν όλοι ότι, ό,τι και να συμβεί, δεν θα κλείσουν οι κυπριακέ αερογραμμέ. Να κλείσουν οι κυπριακέ αερογραμμέ έλεγαμε: Αποκλείεται. Ε, ε, είμαστε τερνισσίνοι. Τι να κάνουμε. Ότι ε, πήγαινε ένα α, πήγαινε ένα β, ήθελε ε, 2.000, 3.000, ε, θέλενε 4.000, θέλενε 10.000. Φτάσαμε σε ένα σημείο που, και να θέλαμε, δεν μπορούσαμε να σκλαδίσουμε τι κυπριακέ αερογραμμέ. Κλείσαμε τι. Την άλλη, από την άλλη, λόγω τη εμπειρία μου στην ΑΕΚ, όταν διορίστηκα στο Δικαιώσιο Συμβουλό τη ΑΕΚ πρώτη-πρώτη του 2014, και η ΑΕΚ ήταν στα πρόθυρα κατάρρευση γιατί ο, οι λογιστέ δεν υπόγραφαν τι οικονομικέ καταστάσει γιατί θεωρούσαν την, την εταιρεία μη βιώσιμη. Έγινε ένα τεράστιο αγώνα με συνεργασία με τη διεύθυνση, με του εργαζόμενου. Δουλέψαμε σωστά και όταν έφυγα από την ΑΕΚ μετά από πέντε χρόνια φύγαμε 500 εκατομμύρια στο Σε Ταμείο. Δεν τη φοβάμαι εγώ ως ε, ως πολίτης. Ναι, άρα, άρα, θέλω να σας πω ότι είναι ε, μερικές φορές ένας οργανισμός, η κατεύθυνση του οργανισμού ε, εξαρτάται και πρώτα από τη διοίκηση του οργανισμού και δεύτερα από τους εργαζόμενους του εργαζόμενου των οργανισμών. Εγώ και τον θεωρώ... πολιτικό Και των πολιτικών προϊστάμενων. Και των πολιτικών προϊστάμενων. ναι. Γιατί να μην φτάσουμε στο επίπεδο του συνεργατισμού όπω είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο, ο, είναι η ψυχή του Κυπρίου. Του Κύπριου. Εδώ πέρα. Του κάθε Κύπριου. Τη μεσαία τάξη. Συμφωνώ μαζί Και ξαφνικά σαλά... ευρέθηκαν τόσε χιλιάδε, ο μισό πληθυσμό τη Κύπρου στου δρόμου. Για ποιον? Για τι τράπεζε. Συμφωνώ μαζί σα, αλλά πρέπει να είναι ένα συνδυασμό και των τριών. Πρέπει να θέλει ο πολιτικό προϊστάμενο. Και να υπάρχει καλή θέληση και από του εργαζόμενου. Ειδικά του γιατρού και του νοσηλευτέ. Ωραία. Ε, είμαι σίγουρο ότι ένα σύστημα αξιολογείται αν έχει ποιότητα των παρεχωμένων υπηρεσιών. Δηλαδή είναι προσβασιμότητα, είναι αποτελεσματικότητα, είναι και η επιλογή, το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Πιστεύω λίγο ή πολύ υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και κάποιες μικρές τρύπες ή αν θέλετε αδυναμίες. Το παρακολουθείτε αυτό το πράγμα, θέλετε να το βελτιώσετε, θέλετε να το αναπτύξετε, θέλετε να το ενισχύσετε. Σίγουρα, θέλω να σας πω ότι και στους δι... και στον καθορισμό των το δικτών το δεν έχουμε ε... καθιε... καθιερώσει έναν, έναν δίχτυ που να μετρούμε την ποιότητα αυτών. Είναι ένα πράγμα που και αυτό θα καθιερωθεί. Άρα, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε ένα δείχτη που να ενισχυθεί με αυτά που έχετε πει, όπως επίση να δούμε πόσο καιρό θέλει κάποιον να νοσηλευτεί, mm -hmm. το προσδόκιμο τη ζωή. Αυτά είναι σημαντικά. Να βάλουμε αυτόν τον δείχτη και επίση αυτό ο δείχτη πρέπει να το συγκρίνουμε, να γίνεται μία σύγκριση πρώτα με άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω επίση και με άλλα νοσηλευτήρια. Άρα, μόνο με αυτόν τον τρόπο. Θα, θα υπάρξει ανταγωνισμό ανάμεσα στα νοσηλευτήρια και θα, προστα... και θα προσπαθήσουν όλα να είναι καλύτερα. Άραστε. Έρχομαι στα τελευταία δύο ερωτήματα και φεύγοντα, φεύγω από το γεσί τελείω. Ε, έχετε δώσει τι απαντήσει σα. Διέκρινα στι απαντήσει ότι θα βελτιώσετε. Υπήρχε πολύ το θα, Συμφωνούμε. αλλά σα αντιλαμβάνομαι. Ότι ρίξετε ένα δίχτυ προστασία σε αυτού του οργανισμού οι οποίοι ήσαν επιφορτισμένοι και βάσει τη νομοθεσία να κάνουν αυτόν τον έργο και φαίνεται καθαρά ότι δεν έγινε απόλυτα. Αλλά και ο Υπουργό δεν θα βάλει το, τη θηλιά στο λαιμό του, διότι πάει τώρα να λύσει αυτά τα πράγματα. Σα κατανοώ απόλυτα. Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα το οποίο εδώ θα πάρω θέση και δικαιούμαι να πάρω θέση ω πολίτη για το θέμα τη πανδημία. Πράγματι. Αυτό το οποίο επετεύχθη στην Κύπρο για την αντιμετώπιση τη πανδημία είναι πρωτοφανέ. Είμαστε από τι πρώτε χώρε και μπράβο και στο Υπουργείο Υγεία, μπράβο και στα δημ, δημόσια νοσηλευτήρια σε όλον τον κόσμο, έστω και αν είχαμε διαμαρτυρίε και θα έχουμε ακόμη διαμαρτυρίε. Αυτό δεν είναι ε, το, το μείζον θέμα. Έχω κάποια ερωτήματα τα οποία ήρθα σήμερα από τηλεθεατέ πριν ναι. πω, σε αυτό το στοίδιο. Είχα και άλλα, αλλά τα φυλάω για την επόμενη. Η εκπομπή και λέω από τώρα στους τηλεθεατές ότι και η επόμενη εκπομπή θα είναι για το Γεσί με τους παίχτες που είναι αναμειγμένοι στο Γεσί. Θα είναι ο ΑΗ, θα είναι ο ΚΙΠΗ, θα είναι ο Παγκύπρος Ιατρικός Σύλλογος, θα είναι ο, ο Επίτροπος ε, 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 Εποπτείας του Γεσί, θα είναι προσωπική γιατρή και έτσι θα δοθεί μια σφαιρική εικόνα. Λοιπόν, τα ερωτήματα που έχω πάρει πριν πω στο στούντιο είναι τα εξή. Κύριε Υπουργέ, του ένα ερώτημα. Για την τέταρτη δόση. Διότι λένε ότι ε, μετά από έξι μήνες, όμως ήδη θα έχουν περάσει οι έξι μήνες από την τρίτη δόση. Και επειδή υπάρχουν οι ευάλωτες ομάδες, υπάρχουν οι ηλικιωμένοι επίσης. Και ξέρουμε ότι μετά από τέσσερι μήνες η άμυνα του οργανισμού και δις τους ηλικιωμένους πέφτει. Ε, δεν ξέρω, αυτό είναι το ερώτημα που παίρνω και το υποβάλλω. Όχι, γέλασα όταν είπε, ότι ξέρουμε ότι πέφτει η άμυνα. Έτσι το λένε οι ελικιωμένους. Εν Θέλω να σα πω ότι όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε την τέταρτη δόση στο Υπουργείο Υγεία, ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τι έκαναμε. Σήμανε καμπανάκι, του έφερα όλου πάνω σε δύο λεπτά, ήταν όλοι πάνω. Είπαμε, παιδιά, πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αν πρέπει να κάνουμε την τέταρτη δόση. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Όταν το ανακοίνωσε το Ισραήλ. Yeah. Σαν Υπουργείο, ε, εξασφαλίσαμε έξτρα επιπρόσθετα εμβόλια. Αν χρειαστεί να έχουμε την τέταρτη δόση, να τα έχουμε το θέλω να το βάλω σαν μια ανωτελεία. Εάν θα, εάν θα έχουμε τέταρτη δόση ή όχι, δεν θα το αποφασίσω, ε, δε, ε, σίγουρα δεν θα το αποφασίσω εγώ. Υπάρχει μια ομάδα ειδικών που παίρνει αυτές τις αποφάσεις και αυτή η ομάδα των ειδικών που θα πάρει αυτές τις αποφάσεις θα τι εισηγηθεί στο Υπουργείο Υγείας. Αυτή τη στιγμή θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει μια επιτροπή εμβολιασμών που αυτή η επιτροπή ήταν αφοπλισμένη εδώ και αρκετών καιρών, Κάναμε και κάτι, κύριε Καρεκλάς Εγώ ε, 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 ξέρω ε, ακόμη και οι ε, ε, σχέσεις που επικρατούν ε, τώρα μέσα στην επιδημιολογική ομάδα ε, των καθηγητών, διότι έχουμε καλούς ε, επιδημιολόγους, ε, έχουμε εξαιρετικούς ε, καθηγητές, εξαιρετικούς. οι οποίοι για κάποιο χρονικό διάστημα το ομολόγησαν ήδη από αυτό εδώ το στούτιο ήσαν στο περιθώριο. Ε, τώρα είναι όλοι στο προσκήνιο. Άρα αυτή η επιστήμονική, η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών, που που την έχουμε τους τελευταίους 4-5 μήνες έχει την ευθύνη να μας ενημερώσει όλους εμάς εάν πρέπει να έχουμε την τέταρτη δόση ή όχι. Ήδη θέλω να σας αναφέρω ότι πριν ένα μήνα περίπου υπήρχε σκέψη για την τέταρτη δόση μετά από εισήγηση ε, μετά που ένα από του επιδημιολόγου ήθελε να το συζητήσουμε. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή με του επιδημιολόγου. Οι ίδιοι επιδημιολόγοι που το συζήτησαν αποφάσισαν ότι Πρέπει να περιμένουμε. Άρα, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή, θέλω να σα αναφέρω ότι υπάρχουν. Έχουμε ανεπαρκή εμβολίων, εάν και υπάρχουν. Αρκετά. Υπάρχουν αρκετά. Άρα, δύο πράγματα. Θεωρώ ότι γιατί είμαι σε επικοινωνία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολίων, mm -hmm. θα γίνει μια συζήτηση εάν πρέπει να δοθεί το εμβόλιο σε κάποιε ομάδε του πληθυσμού. Άρα, θα συζητηθεί αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να αναφέρω και ακόμα έναν άλλον, άλλον κριτήριο που μα καθοδηγά πάντα. Είναι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Συνήθω γίνονται συστάσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, εάν πρέπει να πάμε στην τρίτη ή τέταρτη δόση. Μέχρι στιγμή ακολουθούσαμε τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Αυτή τη στιγμή ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων δεν έχει συστήσει την τέταρτη δόση. Αλλά δε σημαίνει ότι εάν η τεταρτη δοση μεχρι στιγμη ακολουθουσαμε τι συστασεις του ευρωπαικου οργανισμου αυτη τη στιγμη ο ευρωπαικο οργανισμο φαρμακων δεν εχει συστησει την τεταρτη δοση αλλα δεν σημαινει οτι εαν η ειδικη στο Υπουργείο Υγεία. Μα συμβουλεύσουν ότι πρέπει να δώσουμε τέταρτη δόση στου καρκινοπαθεί ή στα άτομα άνω των 80 ετών. πώ δεν θα το κάνουμε. Είναι ένα, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Εάν έρθει η εισήγηση από του ειδικού, αυτό θέλω να σα αναφέρω. Μάλιστα. Και το τελευταίο με ερώτημα που έχω πάρει από τηλεθεατή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι διάφορε αναλύσει που κάνουν για το ο, test and stay. Και έχετε, ναι. ναι. και έχετε δώσει εσεί το Υπουργείο, τέλο πάντων, εξουσία ότι μόνο σε πέντε χημεία. Όχι. Έτσι λέει, ισχυρίζεται. Όχι, ε, ανέθεσε μόνο σε πέντε χημεία την διεκπαιρέωση των τεστ to στέι. Και ρωτά, αυτό δεν είναι διάκριση σε βάρος των χημείων των υπόλοιπων. Γιατί να περιορίσει το δικαίωμα okay. του κάθε ασθενή, του κάθε πολίτη να πηγαίνει σε οποιονδήποτε Εντάξει. αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σα βάλω το ερώτημα. Κύριε Καρεκλά, χαίρομαι. Θέλω να αναφέρω ότι θα ήταν χαρά μα να έχουμε όλα τα χημεία να κάνουν το test to stay. Θα ήταν χαρά του Υπουργείου Υγεία, γιατί θα δίναμε την ευκαιρία στον κόσμο να πάει σε περισσότερα χημεία. Αλλά δεν μπορώ να υποχρεώσω εγώ ένα χημείο που δεν θέλει να κάνει το test to stay να το κάνει. Άρα. Εμεί εντάξαμε όλα τα χημεία που θέλαν να κάνουν το test to stay σε αυτό το σύστημα. Άρα θεωρώ ότι ο, ο που θα έστειλε αυτό το μήνυμα πρέπει να ενημερωθεί ότι αυτά τα χημεία που είναι στο σύστημα είναι αυτά που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μακάρι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και άλλα χημεία και το Υπουργείο Υγεία με τα χαρά θα τα εντάξει στο σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουμε τελειώσει. Ο χρόνο μα έχει εξαντληθεί. Πριν σα δώσω τον λόγο για το κλείσιμο από εσά. πιστεύω ότι έχω ακούσει από εσά αρκετά απόψε. Εγώ δεν φεύγω από εδώ και να μην πιστώ ότι υπάρχουν τρύπε σοβαρέ όσον αφορά τον έλεγχο αυτό που λέγεται των αρμοδίων οργανισμών ή των οργανισμών στους οποίους έχετε δώσει την ευθύνη για να εφαρμόσουν και την νομοθεσία, αλλά και να εφαρμόσουν και το στήσιμο αυτού που λέγεται γεσί. Υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες. Υπάρχουν α, σοβαρά προβλήματα μέσα στους ίδιους τους οργανισμούς και θα ήθελα να ρωτήσω, παρότι πάνω δεν θα ρωτήσω άλλη ερώτηση. Μήπως κύριε Υπουργέ εφορτώσατε τον ΟΑΗ με πράγματα περισσότερα από όσα σηκώνει να κάνει. Εάν τον εφορτώσαμε ή όχι θα αποδείξουν τους επόμενους μήνες εάν μπορούν να κουβαλήσουν αυτά που θα πρέπει να κάνουν. Άρα. Εάν δεν μπορούν να κουβαλήσουν αυτόν το φορτίο που πρέπει να το κάνουν που είναι το εύκολο των φορτίων η εφαρμογή τη νομοθεσία και οι βελτιώσει, ε, τότε η απάντηση θα είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα. Εάν τα καταφέρουν, πάλι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κλείστε. Τη Εντάξει, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. δώσετε μου την ευκαιρία να απαντήσω σε διάφορα ερωτήματα που ανησυχούν τον κόσμο. Θέλω να αναφέρω στον κόσμο ότι το Γεσί είναι έναν κεχτημένο του Κύπριου πολίτη που το ζητούσε αυτόν το σύστημα εδώ και δεκαετίε ο πρόεδρο Αναστασιάδη τόλμησε και εφάρμοσε αυτό το πρωτοποριακό σύστημα. Είναι λογικό αυτό το πρωτοποριακό σύστημα που δεν έχει αρκετά χρόνια ζωή και εφαρμόστηκε εν καιρό πανδημία να έχει κάποια προβλήματα. Τα πρώτα προ... Το ένα και τα αυτά τα προβλήματα είναι δύο πυλώνε όπω του ανάφερα. Ο πρώτο πυλώνα είναι η εφαρμογή τη νομοθεσία που ήδη τροχιοδρομήθηκε η λύση και τη βρήκαμε τη λύση Όσον και θέλω να αναφέρω ότι δεν ήταν εύκολη να βρεθεί αυτή η λύση και μπορείτε να ρωτήσετε αρκετού τον Αύγουστο αν πίστευαν, να ρωτήσετε και τον κύριο Αγαθαγγέλου που θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα, αν πίστευαν ότι αυτή η λύση που δόθηκε με την νομοθεσία θα εφαρμόζεται τον Φεβρουάριο του 2022. Άρα τροχιοδρομήθηκε και θα εφαρμοστεί η λύση με την νομοθεσία. Το άλλο θέμα που αφορά τι καταχρήσει είναι σημαντικό ότι γνωρίζουμε αυτέ τι καταχρήσει από πρώτο χέρι. Ήδη Έχουμε το πλάνο να τις διορθώσουμε. Από το Υπουργείο Υγεία εξαρτάται και από τον ΟΑΗ. Εάν θα εφαρμόσουμε αυτέ τι πρακτικέ, ώστε να μειωθούν οι καταχρήσει. Από εμά εξαρτάται. Άρα, εάν λυθούν αυτά τα προβλήματα, ο κόσμο πρέπει να νιώθει ήσυχο, πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πω στον κόσμο ότι αυτόν το αγαθό που έχουν, που είναι το γεσί, α το προστατεύσουμε και εμεί με τον τρόπο μα. Αν δεν χρειάζεται να πάμε σε τέσσερι γιατρού, α μην πάμε σε τέσσερι γιατρού. Αν δεν πρέπει να κάνουμε αξονικό, α μην πιέσουμε τον προσωπικό μα γιατρό να μα γράψει να κάνουμε ένα αξονικό. Αυτό θέλω να πω. Γιατί αν εμεί οι ασθενεί το προστατεύσουμε, τότε κανεί δεν μπορεί να αγγίξει πάνω σε αυτό το σύστημα. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα απόψε εδώ μαζί μου. Θέλω να πληροφορήσω του τελεθεατέ ότι θα δώσουμε συνέχεια και στην επόμενη συζήτηση, εδώ στο Στούτιο, την ερχόμενη Πέμπτη, με του παίχτε του που αναμειγνύονται στην υλοποίηση ή στην εφαρμογή και τη νομοθεσία, αλλά και της υλοποίηση τη αρχιτεκτονική αυτού που λέγεται ΓΕΣΥ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι όλοι μα. Και αυτή η εκπομπή και ο Μιλών, όπως και ο Υπουργό έχει πει και ο κάθε ένας πολίτης, είμα, είμαστε υπέρ του Γεσί. Είναι ευλογία που έχουμε αυτό το σύστημα στην Κύπρο μετά από τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους τριθεατές μαζί την ερχόμενη πέμπτη την ίδια ώρα. Γεια σας.